τη Τζου τη πρόλαβε σε μαλάκα. Ναι, ρε. από τότε που ήταν μωρό, που την είχε πάρει. Άντε, ρε. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. Ήταν μωρό, παίζαμε εκεί, θυμάσαι. Και όποτε με έβλεπε, έκλαιγε και όλη την αρεχόταν. Καλά, αυτό το έχει ακόμα, να, να ξέρει. Όποτε έρχεται κάποιο σπίτι, αρχίζει. Και κλαίει, και κλαίει, οπότε, και να φοβά... και κλαίει, να οπότε να φοβάμαι να μην έρθω. Και τώρα έχει γίνει και τέρα, 35 κιλά. Οκ. Okay. Και δεν είναι επικίνδυνη πλέον, σου αφήνει σημάδια. Είναι κανονικά όμω δεν, το κάνει αυτό από κακία. Το κάνει επειδή ξέρεις, θέλει full attention. Ναι, 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 attention Επειδή από μικρή ήταν πολλά χάδια, πολλέ αγκαλιέ. Προφανώ συνήθισε έτσι και θέλει. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Αλλά δεν γίνεται. Την καλόμαθε. Την καλό ή την, την, την κακόμαθε. Δεν ξέρω πλέον. δεν ξέρω πλέον τι είναι αυτό. Να ακούω τη φωνή μου καλά-καλά. Γιατί ρε, ενώ αυτό. Ναι, δεν το έχω συνηθίσει, ρε, φιλέ. Ε, ναι. Δεν είμαι. Εντάξει, δεν είμαι μουσικό να ακούω συνέχεια τη φωνή μου. Καλά, ναι. Κατάλαβε. Ναι, ναι, φαίνεται ναι. λίγο περίεργο εμένα, δεν το έχω συνηθίσει. Ήταν ένα που είναι και πάει σε στούντιο κάθε μέρα ή κάνει podcast. Ε, Ρε, φιλέ, είναι πιο λογικό. Εγώ τώρα μπερδεύομαι λίγο. Θα το συνηθίσει. <laughs> Θα ζω συνηθίσει σε 5-10 λεπτά. Ωραία, ωραία. Μουσική. Θυμάσαι που το λέγαμε. Ναι, ναι, το έκανε. Το έκανε. Εγώ το, το έκανα. έκανα. <laughs> το είπα και το έκανα. <laughs> όχι, όχι. Αυτό που μ' αρέσει σε έναν ρε φίλε είναι ότι και το λέω γενικά σε ανθρώπου που γνωρίζω. Ε, είσαι άνθρωπο που έχει vision και ό,τι λες το κάνει. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό, φίλε. Bro. Πολύ λίγοι άνθρωποι στον κόσμο το κάνουν αυτό. Και αυτοδίδακτη κιόλα. Είσαι αυτοδίδακτο. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα σύν παραπάνω, πιστεύω. Ό,τι λέω το κάνω. Ναι, φίλε. And it's Εδώ true. Και, <Ξέριζε> μου εντύπωση γιατί αυτά ναι, τα λέγαμε. Τώρα δεν ξέρω αν τα λέγαμε με σένα για το podcast. Αυτό με τον Δαβίδ. Δε, δεν λέγαμε για podcast. Μου έλεγε ότι θε να κάνει μουσική και θε να φτιάξει το δικό σου στούντιο. Θυμάμαι ότι κάτι είχε κάνει στο παλιό στο σπίτι. Κάτι ναι. πήγε να κάνει. Είχα κάνει. Ένα, ένα μικρό στούντιο, ένα booth, ναι. Ε, και μετά βλέπω όταν έφυγα εγώ, ξέρει, έφυγα στι Αγγλίε και στι Ελβετίε. Είδα, έβλεπα, παρακολουθούσα, έβλεπα ότι αυτό κάνει πράγματα. Ναι, οπότε, ναι, ναι, ναι. Ναι. Πολύ Μα και καλύτερο. εγώ έβλεπα τα δικά σου. Το είχε σταματήσει αυτό το είχα σταματήσει, για ένα διάστημα. Το είχα σταματήσει για ένα πολύ μεγάλο διάστημα για πολλού λόγου. Ε, δούλευα. Ένα από αυτού και κυριότερο είναι ότι δούλευα στο σκάφο ναι. το καλοκαίρι. Ε, και μετά ξέρει, ήρθε ο κορονοϊό. Ε, τα οικονομικά δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Οπότε καταλαβαίνει πω ήταν λίγο πιο δύσκολα να βάζω μπάτζετ για αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί είναι. Είναι ακριβό ναι, επάγγελμα. Είναι, 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 Θυμάμαι όταν ερχόσουν ένα σπίτι και προσπαθούσαμε. Να τραβήξουμε να... εκεί φωτογραφίε και τέτοια. Φω, φωτογραφίε στα φαγητά που έκανε. Βγάλαμε. Νομίζω έχω στο προφίλ μου. Τα φωτογρα... έχει ακόμα, ναι ναι, 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 ναι τα έχω ακόμα. Τα ε... δείχνω αυτά στη δικιά μου. Λέω, έχω ένα φίλο. Είναι ε... στο... <laughs> και δείχνω τα, τα πιάτα που έκανε. Αυτό ας πούμε, α πούμε το ναι. μπέργκερ είναι δικό σου. Και το, το έχω βάλει νομίζω. δεν είναι. ναι. ναι, ναι. ναι, ναι. Αυτό είναι δικό σου. Το... Οπότε να πω δύο-τρία πράγματα για σένα. Ο, ο Τζο, ο σεφ Τζο, είναι μάγειρα. Είναι από του καλύτερου μάγειρε που γνώρισα, που έχω γνωρίσει μέχρι στιγμή. Και αυτό φαίνεται και από, την από, από τι εικόνε που, που βγάζει. Και μου αρέσει που έχει μάθει πλέον. Πλέον βγάζεις... Ε, 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 γνώσεις, ε, έμαθα ε, από τον, το. τον καλύτερο. Έμαθα από τον καλύτερο. χαίρομαι, Ναι, είναι ο φωτισμό, ρε φίλε. Πιστεύω ε, ε, έτσι, δεν είναι. <laughs> άρεσε. Α, α, ναι, το δικό αυτό, σου να το δικό μου, ναι. και φώτο έβγαλα εγώ σπίτι. Τρία ναι. φωτάκια. Τρία φωτάκια. Και τέλο. Είναι crisp, πολύ crisp. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Είναι από τι καλύτερε φωτογραφίε. Και το σούσι, νομίζω. Και το σούσι έχει βγάλει και το σούσι. Το δίπλα το, α, δίπλα, το δίπλα. Ναι, ναι, το, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ναι, το έχει βγάλει. Α, και αυτή τη φώτο. Αυτή την είχε για αυτή Την αυτή είχα... την είχα. Ήταν η φωτογραφία ταυτότητα. δεν σε εδώ. Ναι, ναι, αλφα, άλφαση. Τώρα έχουμε βγάλει μουσια, δεν έχουμε μαλλιά. Έχει βγάλει μουσια τώρα και έπρεπε ναι, να το. Όχι, τι, τώρα έχει γίνει το αντίθετο. Δεν έχουμε μαλλιά, έχουμε μουσια. Παλιά δεν είχαμε μουσια, είχαμε μαλλιά. Κατάλαβε, κάναμε transition. Αυτά και τον τελευταίο καιρό απλά ανεβάζω συνταγέ στο Instagram. Α, οπότε σε... αυτή είναι η φάση τώρα που ξεκίνησε. Ναι, 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 ναι. συνταγέ στο Instagram και βήμα-βήμα βιντεάκια που είναι στα highlights μου. Όποιο θέλει μπορεί να πάει στα highlights μου να δει ε, τι συνταγέ. Α, ε, σου ε, ναι, 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 ναι. Οπότε ξέρει, βάζω βήμα-βήμα τι συμβαίνει στη συνταγή, πώ ε, την κάνει στην ουσία. Τα έλυπα, υλικά ναι. και Καλή τα λοιπά. Ναι, 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 ναι. Πολύ καλά. Και είχε και μεγάλη ανταπόκριση, φίλε. Δεν το περίμενα. Ειδικά στην πρώτη καραντίνα, όταν το ξεκίνησα. Ε, πάρα πολλά shares, πάρα, πολύ αγάπη γενικά. Πάρα πολύ αγάπη. Δεν το περίμενα αυτό. Πάρα, πάρα πολύ αγάπη. Εντάξει, ο κόσμο πίναγε και ήταν στο σπίτι, ρε φίλε, και δεν ήξερε τι να κάνει. Ξέρω <laughs> Λογικό είναι, σου λέει, κάτσε να μαγειρέψουμε <laughs> λίγο. Έσωσα κόσμο <laughs> να ξέρει. Έσωσα κόσμο. Σα έσωσα. <laughs> φαντάσου. Μα εγώ έχω δει δύο συνταγέ. Ναι. Και από τότε κάνω μόνο αυτέ. Ποιε, ρε. Μια καρμπονάρα. ναι. Και κάτι ναι. κοτόπουλο ε, με κρέμα γάλακτο και διάφορα okay. τέτοια. Από μένα. Όχι από σένα, Ά. αλλά γενικά ρε παιδί μου. Έχω μάθει αυτά τα δύο και κάνω μόνο και αυτά καλύτερα. Και μου Είναι δύσκολο να μπω σε κάτι άλλο. Είσαι και Γάλλο ρε φίλε όμω. Με. Είσαι και γάλα και έλα, ρε μπρο. Θα προσπαθήσω ναι, να τσεκάρω και εγώ τα δικά σου, να δω. Ναι, και δεν είναι, κοίτα, να σου πω κάτι. Οι συνταγέ που έχω ανεβάσει δεν είναι δύσκολε. Εκτό από μια-δύο που μπορεί, ας πούμε, τα νιόκι, ας πούμε, μπορεί να είναι λίγο δύσκολα για κάποιον που δεν ξέρει να μαγειρεύει να τα κάνει. Ναι. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι εύκολε συνταγέ και λόγω του ότι έχω βάλει βήμα-βήμα το τι κάνω και το πώ το κάνω. να δηλαδή ναι, ναι. ένα βίντεο. Άμα κάτσει και το παρακολουθεί λίγο, είναι σαν ένα guide. Κατάλαβε, δηλαδή μπορεί να καταλάβει πώ θα το κάνει. Δεν είναι δύσκολο oh. να ψήσει μια μπριζόλα, α πούμε. Σου λέω, βάλ' το δύο λεπτά, ξεκούρασέ το λίγο σε μια σχάρα και μετά ξαναψήστο. το. Είναι oh, <laughs> ναι, δύσκολο ναι, ναι, να είναι αυτό. Κατάλαβε. Ποιο θα να βάλω να δούμε για το φορά. Ε, βάλε, βάλε το ρίμπαϊ. Oh, λοιπόν. Την μπριζόλα, να δούμε πώ φτιάχνουμε μια μπριζόλα. Το. Ε, πού είναι αυτό, Ρίμπαϊ, εκεί. Ναι. Το βάζει.

και άμα Συντική. θες βάζεις και άλλα πράγματα. να okay. Βάζω oregano and basil, for example. Yeah. αρχίζω και τα πιάνω αυτά. Αρχίζω και ξέρετε, από ό,τι ψωνίζω, παίρνω και... Πρέπει, πρέπει. Και, και μπαχαρικά και τέτοια. Το μπαχαρικό δίνει ένα extra spice. Θα. και λοιπόν. μίξες. Μίξε. Λοιπόν. που έχει... <laughs> όχι. <Mixers>. Μίξες. Όχι. Μίξες. Μίξες που, που <laughs> έχει πολλά μέσα. Ναι, για κοτόπουλο, ναι, ναι. για... για κρέας και τέτοια. Αυτό είναι το sauce. Mix everything together. Yeah, yeah, that's for the sauce. Δηλαδή αυτό το φτιάχνει για να το έχει έτοιμο στην άκρη και έτσι ώστε όταν φτιάξει την πριζόλα το βάζει από πάνω. Το πατά, δηλαδή το, το πετά μέσα. Ναι. Στέκ in, ωραία. Το έχουμε αυτό. Αυτό το άμα δεν το έχει και αυτό. Τρία <laughs> λεπτά. It's side, ok. After staking in one place for another. Α, οπότε το βάζει και στο φούρνο αυτό. Όχι, δεν το βάζει στο φούρνο. Αυτό το έβαλα πάνω σε μια σχάρα απλά για να τρέξουν τα ζουμιά. Για να Α. φύγουν όλα τα υγρά στην ουσία, να ξεκουραστεί η μπριζόλα. Όσο ξεκουράζει την μπριζόλα, τόσο πιο μαλακιά είναι αργότερα. Οκ. Okay. Κατάλαβε. <laughs> Τρέχουν τα σάλια okay. <laughs> Αυτό στο σπίτι, ας πούμε, α πούμε, απλά βάζει μια σχάρα πάνω από το. Ναι, στην ουσία, στην ουσία, εγώ αυτό που έκανα εδώ πέρα είναι. Πήρα ένα τηγάνι. Το τηγάνι είναι από κάτω και από πάνω έβαλα μια σχάρα και το άφησα εκεί. Α. Oh. Κατάλαβε. Καλό, καλό. Ναι, απλά ε, και έχω προθερμάνει λίγο το τηγάνι έτσι ώστε να είναι λίγο ζεστό το τηγάνι. Όχι στη φωτιά, έξω από τη φωτιά. Απλά για να είναι ζεστό το τηγάνι να μην είναι κρύο το περιβάλλον τη μπριζόλα γύρω-γύρω. Ναι. Να είναι λίγο ζεστό έτσι ώστε να να κρατηθεί η θερμοκρασία μέσα, να διατηρηθεί. Καλό, καλό. Ναι. Πολύ καλό. Το έχουμε. Let's see if medium rare. Ναι, για medium rare, for example, εδώ πέρα είναι στου 55 βαθμού που πρέπει να φτάσει για να πάει medium rare μια μπριζόλα. Α, Οπότε το, το αφήνει στην ουσία να. Το αφήνει και όσο αφήνει την μπριζόλα μετά, αφού την έχει ε, ψήσει, όσο την αφήνει έξω, η θερμοκρασία δεν ανακατεβαίνει, ανεβαίνει. Οπότε εδώ πέρα εγώ, όπω βλέπει, είναι 51 βαθμού. Ωραία, αλλά αυτή το 51 θα πάει στα 52-53. Οπότε όταν την αφήσω να ξεκουραστεί για. πόση ώρα, 3 λεπτά. Γιατί όσο ψίνει μια μπριζόλα, άλλο τόσο πρέπει να την ξεκουράζει. Δηλαδή, άμα την ψήσουν για 3 λεπτά, πρέπει να την ξεκουράσω για 3 λεπτά. Ου... Άμα την ψήσουν για 6 λεπτά, πρέπει να την ξεκουράσω για 6 λεπτά. Okay. Και πάει λέγοντα. Οπότε την αφήνω να ξεκουραστεί. Και μετά την ξαναψίνω με λίγο βούτυρο. Κάνω αργόζε. Ναι, <laughs> 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 ναι, ναι. Τα ξέρω <laughs> αυτά. Ναι, ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, να δε. Μετά παίρνει ε, βούτυρο, garlic cloves και rosemary. Hot pan, butter in. Οπότε τα λιώνουμε αυτά. Ναι. Τα βάζει όλα μέσα. Πιο πολύ αυτό το κάνει. Να, το αρροζέ εδώ πέρα το κάνει και, και για να ψηθεί η μπριζόλα για δύο λεπτά. Για να φτάσει στο perfect medium air που θέλει. Να, πάρει... ναι, να έχει ένα γυαλιστερό απ' έξω, μια γυαλιστερή ναι, ναι, ναι. κρούστα όπω βλέπει, γιατί γυαλίζει με το βούτυρο στην ουσία. Και τη γεύση από το δεδρολίβανο και το σκόρδο. Μετά κόβει. Αντιγιά. 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 Φιλάκια. Είναι, είναι, μια τέχνη αυτό. Ναι. Πώς και πήγε εσύ στο κομμάτι της μουσικής. Πώς ξεκίνησες βασικά. Της μουσικής της μαγειρικής. Της μαγειρικής. <laughs> της μαγειρικής. Εκείς <laughs> είπες. Α, ναι. κοίταξε να δεις. Ε, ήμουν μικρός. Ε, πίναγα. Ήμουν στο σπίτι. <laughs> και μια μέρα μ, απλά πήγα στην κατάψυξη του σπιτιού μου. Και έβγαλα ένα κομμάτι κρέα. Ναι, ήμουν 12 χρονών τότε. Και ήταν κατεψυγμένη η μπριζόλα, ήταν πάλι μπριζόλα, καλή ώρα. Και την έβαλα στο τηγάνι, σε ένα πολύ καθό τηγάνι και πήγε να πάρει φωτιά όλο το σπίτι. Ναι. Πήγε να πάρει φωτιά, εντάξει, όλη η κουζίνα βασικά. Ήρθε ο πατέρα μου, ε, αντί να ξέρεις, με μαλώσει, στην ουσία γέλασε και από εκεί είδε ότι έχω μια ξέρεις, ε, επικοινωνία με την κουζίνα. Ναι, ναι. Και, επειδή πήγαινα πολύ συχνά στην κουζίνα. Τον έβλεπα που μαγείρευε κιόλα πολλέ φορέ τον πατέρα μου. Ε, οπότε είδε ότι έχω ένα ενδιαφέρον γι' αυτό και ναι. μου δείχνει συνέχεια. Ο παππού μου ήταν σεφ και αυτό στο Σικάγο. Πριν γεννηθώ, εγώ τώρα μιλάμε πολλά χρόνια πίσω. Ε, και κάπω έτσι αποφάσισα ότι η μαγειρική είναι το στοιχείο μου. Οκ. Okay. Στην ουσία αυτό. Δηλαδή, ήμουνα στην κουζίνα όλη την ώρα, ο πατέρα μου μου ότι μου άρεσε από πάντα το φαγητό. Μου άρεσε να ε, πειραματίζομαι, δηλαδή πήγαινα στην κουζίνα όταν λείπαν οι γονεί μου και έκανα διάφορα. Ξέρω εγώ. Έπαιρνα μακαρόνια, έπαιρνα μουστάρδε, έκανα το ένα τα άλλο, τα αναμίγνια όλα και ξέρω, έβγαινε κάτι ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Συνήθω έβγαινε κάτι ωραίο. Όχι πάντα. Αλλά πάντα μου άρεσε να μαγειρεύω και πιο πολύ μου άρεσε να μαγειρεύω για του άλλου παρά για εμένα. Μου άρεσε δηλαδή να σου φτιάχνω ένα ωραίο πιάτο, να σε βλέπουν ατρό και να το ευχαρισ ναι, αυτό, αυτό είναι στην ουσία το μυστικό για μένα. Και εγώ δεν μπορώ να μαγειρέψω μόνο για μένα. Ναι, ναι είναι δύσκολο. Άμα είναι να μαγειρέψω μόνο για μένα, όλο περίεργο φίλε δεν μαγειρεύω καθόλου γκουρμέ πράγμα ή καθόλου. Πώ το πω, κάτι ωραίο έτσι, fancy. Ναι, Καταλάβες. ναι, να ναι, ναι. Θα φτιάξω ναι, ναι, ναι. Μια, το... μια μαλακία εκεί πέρα αφή να τελειώνει. Πω, πω. Απλά για να φάω. Αλλά όταν είναι να μαγειρέψω για άλλου, βάζω όλη μου την αγάπη και όλη μου την τέχνη πάνω ναι, σε αυτό. Ναι, ναι. Αυτό είναι στην ουσία. Πιστεύω το μυστικό για να μπορεί να είσαι ένα καλό μάγειρα είναι να ξέρει να εξυπηρετεί τον άλλον και να τον κάνει να νιώθει ωραία. Αυτό, αυτό. αυτό ναι, ναι. Δεν είναι για σένα. Γιατί πολλοί μάγειρε, α πούμε, λένε. Α, εμένα, α πούμε, δεν μου αρέσει η μελιτζάνα για παράδειγμα. Δεν μου αρέσει το σκόρο, Δεν μου αρέσει το ναι, ναι αλλά το θέμα δεν είναι τι αρέσει σένα. Το θέμα είναι τι αρέσει στου υπόλοιπου. Γιατί μαγειρεύει για του υπόλοιπου, δεν μαγειρεύει για σένα. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβέ. Άλλο να έχει μια συνταγή που είναι μια πρότυπη συνταγή και την έχει φτιάξει εσύ. Και θα τη δώσει όπω είναι. Αλλά όταν έχει να κάνει με ανθρώπους που θες να μαγειρέψει για να τους φροντίσεις, για να τους κάνεις να περάσουν καλά, γιατί το φαγητό είναι και μια εμπειρία, έτσι. Είναι, είναι μια ναι. εμπειρία, δηλαδή θα κάτσεις σε ένα εστιατόριο να φας, σε ένα καλό εστιατόριο με διαφορετικές γεύσεις, με διαφορετικά υλικά, το ένα το άλλο. Είναι μια εμπειρία. Είναι μια εμπειρία. Νομίζω ότι αυτό αρχίζω και το καταλαβαίνω. Αρχίζω. Έχει χρόνια, πούμε, που το έχω καταλάβει αυτό και όταν έβγαινα ακόμα έξω, έβγαινα σε τρία-τέσσερα εστιατόρια. Ναι. Μόνο και μόνο γιατί έκαναν ένα πιάτο που ήταν απλό, αλλά ήταν τέλειο. Αυτό το κάνανε. Δηλαδή, εξάς, δεν μπορούσε αυτό να το βρει άλλο. Και είναι αυτή η μαγεία, ξέρει που. Είναι μαγεία, πεις, ναι. Ο... αυτό είναι. Είναι εμπειρία, πίστεψε με. Είναι... η γεύση είναι εμπειρία. Είναι, είναι. Είναι. <laughs> είναι, εμπειρία. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναβιώσει. Εξαρτάται. Έτσι, άμα είναι και διαφορετική γεύση και καλύτερη γεύση, ακόμα εκεί είναι ακόμα καλύτερο. Ναι. Αυτό. Ε... Πόσα χρο... χρόνια μαγειρεύεις εσύ? Μαγειρεύω, σου είπα, ξεκίνησα να μαγειρεύω από τα 12 μου. Από τα 12. Από τα 12. Στην ουσία είναι... Πόσα χρόνια? 14. 14, Δάξει, 14. 14. <laughs> 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 άστο, έχω, έχω σαπίσει, μπρο. Έχει σαπίσει. Στα μαθηματικά. Άστο κι εγώ, άστο. Στο, στο γράψιμο. Ε, στο διάβασμα. Δεν, το μυαλό μου είναι κολλημένο τώρα... Στο PC, Δηλαδή, το έχω λιώσει το πράγμα. Το έχει λιώσει, ναι. Ε, Εντάξει, ρε φίλε, είναι και η δουλειά σου αυτή, έτσι δεν είναι. Είναι και η δουλειά μου. Είναι λέει. και η δουλειά σου. Αυτό είναι το καλό και το κακό ταυτόχρονα. Είναι μαζί, είναι. και εύχομαι και καταρά. Υπάρχει τέτοιο αντίστοιχο κακό στη μαγειρική. <laughs> όχι, ρε φίλε. <laughs> όχι, όχι, ρε φίλε. <laughs> Όλα είναι τέλεια. <laughs> όχι, στη μαγειρική όλα είναι κακά, φίλε, Να ξέρει. Δηλαδή, κοίτα, ε, είναι καλό για εσένα που τρώ, αλλά μέχρι να έρθει το πιάτο στο τραπέζι σου έχουν γίνει από πίσω ένα σωρά άλλα πράγματα. Oh, φίλε. Oh. Δεν έχει ιδέα τι μπορεί να έχει συμβεί. Παίζει να έχουν πέσει. Δεν ξέρω κι εγώ τι, βρισχέ, τσακωμί, ξύλο, πιάτα στο κεφάλι, το ένα το άλλο, για να σου έρθει να το πιάτα στο τραπέζι σου. Είναι πιεστικό αυτό το πράγμα. Είναι. Είναι πολύ πιεστικό, ειδικά αν είναι κάποιο πάρα πολύ καλό εστιατόριο. Ναι. Yeah. Ε, με αστέρι μισελίνη για παράδειγμα. Όπω δούλευα στο Gordon Ramsay το Πετρού, με ένα στέλνι στο Knightsbridge στο Λονδίνο. Mm. Ε, πολύ πίεση εκεί. Πολύ πίεση. Ε, δεν ήταν πάρα πολλά τα άτομα, απλά επειδή πρέπει η ποιότητα να είναι τέλεια. Επειδή έχει αστέρι μισελίνη, πρέπει όλα να είναι τέλεια. Κατάλαβε και είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο πάνω στην πίεση τη δουλειά, όταν έχει 10, 15, 20 παραγγελίε ταυτόχρονα. Πρέπει να τι βγάλει όλε μαζί, πρέπει να φύγουν. Υπάρχει άγχο. Κατάλαβε. Είναι δύσκολο. <laughs> είναι εύκολο. Πώ το κάνει <κοί> αυτό. Δηλαδή, Κοίτα. ποιο είναι το πιο σημαντικό ε, πράγμα το οποίο πρέπει να προσέξει. Οργάνωση. οργάνωση. Οργάνωση και καθαριότητα. Στρατηγική, δηλαδή, να ξέρει. Στην ουσία, οργάνωση αυτό. είναι. Δηλαδή, να είσαι οργανωμένο. Να ξέρει ότι πρώτα θα κάνω αυτό, μετά θα κάνω αυτό, μετά θα κάνω αυτό για να γίνει αυτό. Ναι. Καταλαβαίνω. Θέλει οργάνωση και καθαριότητα. άμα δεν είναι καθαρό ο χώρο σου γύρω-γύρω, μπερδεύεσαι κιόλα. Ξέρει ότι όταν, για παράδειγμα, το δωμάτιό σου είναι αχούρι και ξυπνά ένα δωμάτιο το οποίο είναι αχούρι, δεν σκέφτεσαι καθαρά. Έτσι είναι και με την κουζίνα. Η κουζίνα είναι χάλια. Δεν σκέφτεσαι καθαρά. Δεν μπορεί να οργανωθεί σωστά. Οπότε πρώτα καθαρίζει τα πάντα, να είναι όλα καθαρά. κατάλαβες, ναι, ναι, ναι. Και μετά οργανώνεσαι και λε αυτό: ένα, δύο, 3, 4, 5, 6. Κοίτα, είναι απλό, αλλά είναι δύσκολο το να το κάνει σε πράξη. Άμα όμω το κάνει σε πράξη, είναι εύκολο. Δηλαδή... Το, το καταλαβαίνει. ναι. Και εγώ το έχω αυτό πλέον. Στο σπίτι που, που είμαι τώρα, έχω μια κουζίνα. Είναι ωραία. πρέπει, είναι φανταστική. Πρέπει να έρθει στο σπίτι. <laughs> Δεν έχω έρθει. Έχω να είσαι δω και πόσα χρόνια ρε φίλε. Εσύ μου μαγείρευε στην παλιά κουζίνα. Στην που παλιά είχα... κουζίνα, ναι, ναι, ναι. ναι. Καμία Κάτσε, Καμία Πότε, πότε ήταν η τελευταία φορά που είχα έρθει σπίτι σου, νομίζω. Ποια χρόνια ήταν. 17. Όχι, 17 έφυγα, ρε. Α, οπότε 16. 16, 16, 16. 16. 16. Πω πω. 16. Αρχέ του 16, ναι. 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 Και έχει... Εγώ είχα κουραστεί και ήθελα να, να μαγειρέψω, έτσι. Αλλά η κουζίνα όμω δεν μου έδινε το. Δεν σου έδινε, ναι, αυτό είναι. Ρε, φίλε, η ναι. όθηση για να, για να βγάλει κάτι στον πάγκο και να αρχίσει να μαγειρέψει. Θέλει να έχει το motivation, που λένε αυτό. Ναι. Θέλει να έχει το motivation. Και για πες για την κουζίνα σου. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είδα ναι. στο σπίτι και λέω: Εδώ είμαστε. Θα το πάρω αυτό για να μπορέσω τουλάχιστον να, να μαγειρέψω. Έχω και ένα ωραίο πάγκο. Island. Ε, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Island είναι στην ουσία είναι ο πάγκο με την κουζίνα. Και λίγο πιο δίπλα έχει έναν άλλο πάγκο που είναι. Όχι, χαινίως... όχι, όχι, όχι. Είναι μόνο ένα πάγκο που κάνει και, και ένα πι, μια ουρά, α πούμε, και βγαίνει και είναι σαν τραπέζι. Οκ, οκ, οκ. Αυτό. Ναι, χαρά. Αλλά ναι, εκεί α πούμε. Πέρυσι άρχισα να, να μπαίνω σε, σε κόπο, να, να, μαγειρεύω πιο προσεγμένα πράγματα. Ας αν ξέρω μόνο δύο συνταγές, ξέρεις. Πάντως είναι... να ξέρεις, το συνήθισα. Ναι, το συνήθισα. Ναι. Αυτό. Αλλά ε, πώς ακριβώς το κράτησε αυτό το επάγγελμα, για, Γιατί είναι και ακριβό χόμπι και αυτά τα λέγαμε και πριν χρόνια. Ναι, 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 είναι ακριβό χόμπι. Δηλαδή για να ασχοληθεί με τη μαγειρική και μόνο σου. Θέλει budget. Σίγουρα θέλει budget. Θέλει budget, θέλεις budget ναι. Θέλεις budget για και... να μάθει τι συνταγέ για να εξασκηθείς και όλα αυτά. Θέλει budget. Γιατί, εντάξει, κοίτα, τι περισσότερε συνταγέ, όπω κάνω, σχεδόν όλε από εδώ πέρα τι συνταγέ, τι ήξερα επειδή τι έχω κάνει πάρα πολλέ φορέ. Είναι, είναι δικέ μου συνταγέ. Ναι. Οπότε μ, δεν είχα θέμα σε αυτό. Αλλά τώρα, α πούμε, να κάνει κάτι καινούριο, έτσι ώστε να το δοκιμάσει πρώτα εσύ και μετά να το δείξει και στου άλλου, ah. αυτό θέλει, είναι λίγο και χρονοβόρο και απαιτεί ένα συγκεκριμένο budget. Κατάλαβε, δηλαδή. Ε, για να κάνεις ένα beef wellington. Το έχω ξανακάνει το beef wellington πολλές φορές, αλλά για να το κάνεις, το budget που χρειάζεσαι είναι ένα πεντάρικο σίγουρα. Γιατί χρειάζεσαι φιλέτο από μοσχάρι, το οποίο είναι πανάκριβο. Ναι. Και άμα σε καλή ποιότητα είναι πανάκριβο. Θέλει σίγουρα τρούφα, θέλει σίγουρα προσούτο, που αυτά είναι ακριβά. Καταλαβες. Ένα πεντάρικο θα σου φύγει εκεί. Οπότε άντε, ένα πεντάρικο το δοκιμάσει και ένα πεντάρικο το δείξει. Ένα εκατοστάρικο θα φύγει έτσι για πλάκα. Καλησπέρα. Και μιλάμε τώρα για ένα γεύμα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ένα γεύμα, ένα... Ε, πες. είναι μερίδα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Θα εξαρτάται πόσο θα πάρει, πόσο φιλέτο θα πάρει τώρα. έτσι. Πόσα γραμμάρια, πόσο μεγάλο θα είναι κτλ. Αλλά είναι. είναι... θέλει budget. Και ήταν ένα λόγο για τον οποίο το σταμάτησα. Τώρα με τον Κορυνό και αυτά ναι. που σταμάτησα και να δουλεύω επειδή όλα κλείσανε. Ε, μου ήταν πιο δύσκολο, ξέρει, να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε και γι' αυτό το σταμάτησα για λίγο καιρό. Ναι, Αλλά ναι. σιγά σιγά το ξαναξεκινήσω. Δεν είναι θέμα αυτό. Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο, ξέρει, ε, μου δίνει ζωή, να το πω έτσι. Ναι. Κάθε φορά Ενώ... που μαγειρεύω. Και πρόσεξε, δεν είναι μόνο το ότι μαγειρεύω, είναι και ότι αυτό που κάνω, η τέχνη που κάνω, την δείχνω και στου άλλου. Δηλαδή, μαθαίνω στου άλλου πώ το κάνουν και αυτοί. Σπίτι του. Κατάλαβε με απλά υλικά που έχουν στο σπίτι του και αυτοί. Αυτό εμένα μου δίνει ζωή, φίλε. Να ξέρει. Μπρό. Ναι. Εγώ θυμάμαι που σα αυτά. <laughs> 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 ναι, ναι, <laughs> ναι, <laughs> ναι, <laughs> ναι <laughs> μου <laughs> τα έλεγε αυτά. Ένα αυτοί. blog. Αυτή είναι, με η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θυμάσαι που είχα πάει στο νοσοκομείο με, είχα... με του πνεύμονε κάτι. Είχε έρθει. Ναι 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 ναι, θυμάσαι, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εγώ εκεί ήταν που σκέφτηκα, ρε φίλε, χθε Λίγο μακάβριο αυτό που θα πω. Αν πέθαινα σήμερα, τι θα άφηνα πίσω μου. Καταλαβέ. Και με το που το σκέφτηκα αυτό, σκέφτηκα τα δικά σου τα λόγια και έτσι ξεκίνησα να κάνω ό,τι έκανα. Θέλω να πω ότι εσύ μου έχει δώσει πολύ μεγάλο motivation για αυτό που κάνω σήμερα, να ξέρει. Μπρώ εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, 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 ναι. Να ξέρει. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ε, να, να, γνωρίζω άτομα και να βλέπω πώς εξελίσσονται γενικότερα. Ε, φίλε, όχι, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό, αλήθεια. Ήταν ένα πολύ δυνατό boost εκείνη Άρα, την τάξι, εποχή. Ναι, ναι, <laughs> <laughs> Σ' αρέσει <laughs> τώρα. <laughs> <laughs> Σ' αρέσει να ακούσεις. μας γαμάς τώρα. κάνω. Είχα δει και τώρα, πόσο, πριν κάτι μήνες, είχα δει ένα, ένα story που είχε ανεβάσει <laughs> <laughs> Για το MasterSelf. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό, ρε φίλε. Δεν ε. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ε, το MasterChef είναι ένα reality. Ωραία. Καλά, σίγουρα είναι ένα game. Ε, ένα παιχνίδι. Ένα game είναι. Εγώ πήγα εκεί. Ε, πέρασα την πρώτη δοκιμασία που, που στην ουσία ήταν ένα interview. Ναι. Ε, στη συνέχεια μου ζητήσαν να κάνω ένα κρύο πιάτο σε, μια άλλη, σε ένα άλλο interview σε μια άλλη μέρα και καλά. Ε, πήγα το πιάτο, το δοκιμάσανε όλα καλά, όλα κομπλέ. Κοιτάνε το βιογραφικό μου και μου λένε. Εσύ γιατί είσαι εδώ, Και του λέω: ήρθα να γίνω επόμενο μάστερ. Ναι, γιατί είσαι επαγγελματία, έτσι. Ναι. Ε, Ακριβώ. Έχει δουλέψει ναι. με ονόματα σε ξενοδοχεία. Έχει ταξιδέψει. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα. Ρε, Φλέκα, Είναι, ναι, πώς. ναι, θέλουν κάποια κριτήρια. Δηλαδή, ψάχνουν αυτό το. Ξέρεις, το... Ναι. Θέλουν, τον έμεινε ναι ξέρει, αλλά Έτσι και έτσι. Ξάχνεται το ακόμα. έτσι και έτσι. Κατάλαβε. Γιατί τώρα σου λέει να πάει αυτό εκεί. Θα μπαινε σε σύρμα, και... τέλο. Ε, ναι, αυτό είναι το <laughs> πρόβλημα. Από ό,τι φαίνεται. Και ξέρει, δεν με πήραν. Και πήραν έναν ε, γνωστό φίλο μου, ο οποίο ε, ήταν σχεδόν ξέρεις, σαν μαθητή μου, ρε παιδί μου. Ναι. Ωραία. Και είμαι σαν κοιτάδα τι έγινε τώρα. Ε. <laughs> Κοιτάξτε, εμένα αυτό που με τσαντίζει με την όλη φάση είναι ότι μην το αποκαλεί cooking competition όταν δεν βάζει. Μάγειρε πραγματικού να μαγειρεύουν. Ναι. Κατάλαβε να σου πω. Είναι ένα game που υπάρχει αυτή στιγμή. Η άλλη η είναι ο Κωμότρια, και πάει και σου λέει: Εγώ μαγειρεύομαι μάγειρα. Και τον μάγειρα δεν τον βάζει μέσα. Ε, τότε πώ, τι μάστερσε, Εφρεμπρό. <laughs> εκεί Το ξέρω, Μωρέ, το ξέρω. Εντάξει υπάρχει και... στο Netflix μια σειρά ναι. Cooking Competition ή Cooking Tournament», με το δεν ξέρω πώ ναι, είναι. Να πάω εκεί. Είναι <laughs> οι καλύτεροι σεφ <laughs> που μαγειρεύουν με του καλύτερου άλλη χώρα. Okay. Ενδιαφέρον. Και γίνεται τι πουτάνα. <laughs> Πώ το είπε, Πώ το είπε. <laughs> Αχ, δεν θυμάμαι. Cooking tournament, cooking. Uh... Ιαπωνέζικο. Όχι, όχι. Αγγλικό. Αγγλικό. Okay, okay, okay. Σαν το Master Chef, αλλά με επαγγελματίε μόνο. Οκ, οκ. Μάλλον εκεί πρέπει να πάω. Μάλλον εκεί πρέπει να πάω. Και ρηγαμό <laughs> <και> <laughs> το λε, ναι. Αλλά να, εδώ εντάξει. Ναι, μεν από τη μία θέλουν να προωθήσουν τώρα τη μαγειρική. Μα κάνει μια παιχνίδι. Δεν, δε δε είναι... θέλουν να προωθήσουν τη μαγειρική. Εγώ πιστεύω ότι να προωθήσουν διαφήμιση, ιστορίε, τώρα είναι... προϊόντα. Είναι marketing, όπω έλεγε και εσύ πριν. Πρέπει να βγει χρήμα. Ναι, ναι, ναι. Όλα είναι marketing. Αυτό. Όλα είναι marketing πλέον. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό. Ε... Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί τα λέγαμε χρόνια. Τα λέγαμε, πήγες, τα λέγαμε. Πήγες, όλα... <laughs> τα λέγαμε και τα <laughs> κάναμε. <laughs> Έτσι. Ξέρεις, είναι το ωραίο. Αυτό είναι το ωραίο, ρε φίλε. Ότι λέμε κάτι και το κάνουμε. Κατάλαβε. Δεν είναι ότι λε. Α μη βγει. Να σου πω κάτι. Τουλάχιστον το έκανε, τουλάχιστον προσπάθησε. Αυτό. Τουλάχιστον έφτασε μέχρι εκεί. Ξέρει. Καταλαβέ. Αυτό. Δεν είναι ότι το άφησε, είπε ότι ε, αύριο θα πάω εκεί και δεν το έκανε ποτέ. Ναι. Απλά το είπε. Εμένα δεν μ' άρεσε τέτοιοι άνθρωποι. Ξέρει που λένε κάτι και δεν το κάνουν. Δεν μπορώ να του εμπιστευτώ. Αλλά τώρα για εμά του δύο, από ό,τι είδα και ειδικά εσύ, εδώ τα έχει φτιάξει όλα. Ό,τι είπε, το έκανε, ρε φίλε. Που αυτό σε τιμάει πάρα πολύ να ξέρει. Σε τιμάει. Αυτό ναι, φαίνεται. Με τα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. ναι, Πω, πω. Τώρα, εσένα, ποια είναι η επόμενη σκηνή, τι σκέφτεσαι να κάνει. Εγώ έχω πολλά πράγματα γενικότερα που ετοιμάζω και που θέλω να ετοιμάσω. Ναι. Μπήκα, όπω σου είπα, στον χώρο τη μουσική <σκομίως> το 19. Ναι, ναι, κάτι είχα δει στο αρχές 19. Ναι, ναι, ναι. Και έβαλα μπρο ένα project 6 ε, albums το οποίο σκοπεύω να βγάλω τώρα τα επόμενα 2-3 χρόνια. Έχει γράψει και ελληνικά. Έχω κάποια ελληνικά κομμάτια. Ελά, ρε. Ναι. Ελά, ρε. Αυτό. Οπότε το κομμάτι της μουσικής είναι αυτό και ο σκοπός είναι όλα αυτά να τα, να τα βάλω σε ένα label mm -hmm. το οποίο έχω κάνει, mm -hmm. το TFM Style Records. Mm -hmm. Οπότε, ένα project είναι αυτό, να έχω ένα label μόνο για τη μουσική μου Για αρχή. Okay. Και ύστερα θα εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Τώρα μιλάμε για σε τρία-τέσσερα χρόνια. Mm -hmm. Ύστερα είναι το TFM Style. Ε, το, την εταιρεία που τρέχω εδώ και από το 2016, 2016. αυτό που πίσω. με θυμάσαι. <laughs> και ποιο Όχι, ποιο. από το 2016. Α, 2016 το ίδρυσε τελικά σαν εταιρεία. Ναι. Με, πριν από αυτό ήσουν στην ουσία ανεξάρτητο μόνο σου, που ήταν ένα αρτίστα ο οποίο έφτιαχνε τα. Ναι ναι ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Το TFM Style που τρέχει ακόμα μια χαρά. Παρά να θέλει ανανέωση site, θέλει καινούργια προϊόντα, mm -hmm. αυτό δεν θα σταματήσει. Αυτό είναι Θέλει, θέλει. Γίνει ναι, ναι, ναι. Ναι. Και πάντα θα χρειάζεται να πιστεύω να εξελίσσεται αυτό που πράγμα Εννοείται, εννοείται. Αλλά το, το branding είναι εκεί. Ναι. άνθρωποι που μπαίνουν στο site ξέρουν ακριβώ. Και έχει και πολλοί κόσμο, νομίζω. Ε, ε, έχει. Ε, έχω άτομα που σε αυτό... είναι, είναι νη. Έτσι. Ναι ναι, 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 ναι. Που ασχολούνται με αυτό το συγκεκριμένο πράγμα και. Mm -hmm. Ναι. Κατάλαβα. Είμαι ωραία. στο ραντάρ, α πούμε. Ναι, 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 ναι αυτό. Κοιτά, εγώ πιστεύω ότι σε αυτό που κάνει εσύ από του καλύτερου. θα ε, έλεγα ναι, Είμαι ένα που έτυχε να βγαίνει μπροστά γιατί ήμουν κάθε μέρα στο grind. Κάθε μέρα ανέβασμα, κάθε μέρα εκεί σχέδιο. Ε, τα, τα θυμάσαι. Τα θυμάμαι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι, δεν είμαι ο καλύτερο. Δεν είπα ότι είσαι ο καλύτερο. Είπα ότι είσαι ένα από του καλύτερου. Μπορεί στο κομμάτι του marketing, στο κομμάτι του, ε, των προϊόντων ναι. να είμαι. Ναι. Γιατί έχω ένα μεγάλο library από, από πίσω και okay. στην ουσία πλέον. Ε, αυτό καλούμε αυτό, Digital Product Specialist. Αυτό είμαι Μια χαρά, οκ. Okay. Αυτό ξέρω να κάνω καλά. Mm -hmm. Αλλά στο κομμάτι του design και όλα αυτά, ε, ε, ξέρεις τι, δεν έχω αφοσιωθεί εντελώς. Και, ε, έχω κάνει παύσεις, έχω ασχοληθεί με άλλα αντικείμενα. Οπότε δεν θα μπορέσω ποτέ να είμαι... 100%, 100 εκεί. Okay, Γιατί ναι. απλά το, το μυαλό μου δεν μπορεί να κάνει μόνο. ένα Ναι, πράγμα. τρέχει το μυαλό. Είσαι άρτιστρ, φίλε. Εντάξει, έτσι είναι artist. Είσαι πραγματικό artist. Αυτό πιστεύω. Είσαι ε, ναι, ναι. Ε, έχω την, την ανάγκη να, να εκφράζομαι σε άλλου τομεί. Κατάλαβε. Ο σκοπό δεν είναι να γίνω καλύτερο σε ένα αντικείμενο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Θέλω να μπορέσω να φυτέψω σπόρου από εδώ και, α, από και, από εκεί και από εκεί. Να φυτρώ ένα κήπο. <laughs> 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 αυτό. Οπότε αυτό είναι το TFM style θα το αποκαλέσω στούλιο, α πούμε. Okay. Μετά είναι το TFF Style Podcast, mm -hmm. που καυτό είναι ένα άλλο είδο ε, προϊόν, α το πούμε. Mm -hmm. Γιατί ε, ε, είναι προϊόν αυτό, άσχετα, Αν δεν βγάζω λεφτά τώρα, παρέχω κάτι έξω στον κόσμο. Και αυτό ήταν σημαντικό γιατί είπε, είναι και στην νεοτροπία του Μότο που έχω στο site. Mm -hmm και Τη ελεύθερη έκφραση και διάδοση γνώση και όλα αυτά. Διάδοση γνώση, ναι, ναι. ναι. Αυτό μου τα λέγαμε και τότε. Ναι, ναι Οπότε και αυτό είναι ένα τρόπο που ήθε, ήθελα να, να φτιάξω για, για το ελληνικό community. Γιατί εδώ πέρα δεν έχω κοινό, δεν έχω μεγάλο κοινό. Έχετε τόσα χρόνια εδώ, ζ, ζω, ζω στην, στην Ελλάδα. Ναι, Θέλον, αλλά. Λένε ότι έχω και εδώ μια βάση. Να σου πω κάτι όμω. Ε, στο αντικείμενο που βρίσκεσαι, και επειδή είσαι και στο Ιντερνετ, το Ιντερνετ δεν έχει να κάνει με locations, πιστεύω. Έχει να κάνει, είναι international. Οπότε καλό ή κακό είσαι παντού. Το ξέρω. Αλλά ήθελα να είμαι εδώ ε, σε άτομα που δεν ασχολούνται απαραίτητα με το κομμάτι μου. Οκ. Okay. Καταλαβέ. Ναι, 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 ναι κατάλαβα. Δηλαδή να θέλω... πιέζει μια μεγαλύτερη, μια ευρεία. Αυτό. Αυτό. target group α το πούμε έτσι. Και αυτό το έχω κάνει επειδή θέλω να γνωρίσω κόσμο. <laughs> ναι, καλό είναι <laughs> αυτό. μα Αυτό είναι έτσι. Η κοινωνικοποίηση. <laughs> δεν δε, δε, δε γινόταν αλλιώ. <laughs> ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι, ναι. αυτή αυτοί είναι οι, τα πράγματα τα οποία τρέχω και θα τρέχω τώρα για τα επό, επόμενα χρόνια. Ε, τώρα για τα επόμενα σχέδια θα, θα δείξει. <laughs> τώρα δείξει, θα δείξει. δεν ξέρω <laughs> τι είναι εφικτό πλέον. Κατάλαβα. Τώρα πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν <laughs> Δεν ξέρω τι είναι Δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Δεν έχει ιδέα πλέον. Οπότε προ, προσπαθώ να μην βάζω μακροπρόθεσμα Πρόθυμα σχέδια. σχέδια ναι, 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 ναι. Τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια. Σίγουρα για τα επόμενα δύο χρόνια. Εγώ ναι, φαντάσου, γιατί τι γίνεται. Εγώ φαντάσου. Μέχρι το 2020, μέχρι πριν το 2020, ήξερα τον επόμενο χρόνο που θα είμαι και τι θα κάνω. Τα είχα όλα τέλεια. Και όντω πηγαίναν όλα ρολόι. Ε. Μέχρι που ήρθε ο κορονοϊός έγιναν όλα αυτά και. Παπ, σβήσαν όλα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω και σχέδια, έτσι. Πάντα θα υπάρχει και ένα plan B στη φάση. Ε, Όπω βλέπει, εκεί έχω μια ιστοσελίδα. Ακόμα δεν είναι ενεργή. Ε, μην το πατήσει. <laughs> <Food laughs> <habits. laughs> 네, ε, στην ουσία, είναι ένα project που θα ετοιμάσω. Ε, το ετοιμάζω εδώ και δύο χρόνια. Ε, λέγεται Food Habits και στην ουσία θα είναι ε, στην αρχή με healthy recipes, healthy lifestyle δηλαδή ε, πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν ξέρει για το φαγητό ναι, ναι, να ναι. τρώει πιο υγιεινά και νόστιμα ταυτόχρονα ε, Επίση, έχω σκεφτεί να κάνω με το Food Habits restaurant reviews. Δηλαδή, αυτό που κάνουν μερικοί στην Αγγλία που παίρνουν μια κάμερα, πηγαίνουν σε διάφορα fast food ή σε καλά εστιατόρια, τρώνε και κάνουν review για το κάθε φαγητό. Κατάλαβε. Στην Ελλάδα να το κάνω αυτό. Στην Ελλάδα το κάνω ου, αυτό. Ναι. Καλό, δηλαδή, αυτό καλό. μέχρι στιγμή δεν το έχω δει κάπου, οπότε είμαστε στα σχέδια για να κάνουμε αυτό το. Ναι. Πράγμα. Όχι ενδιαφέρον αυτό. Ναι. ναι. Όχι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ Απλά μέχρι στιγμή δεν γίνεται γιατί όλα είναι κλειστά. Πού να πα να το κάνει αυτό. Κατάλαβε. Πώ τα καταφέρνουν. Τι, καν, τι ακριβώς κάνουν οι μαγείρε. Τι εννοεί. Πλέον στο, στο lockdown, δηλαδή ούτε εσύ δεν, δεν μπορείς μπορεί να μαγειρέψει. Κοίταξε, ε, κοίταξε, εγώ είμαι και προσωπικό σεφ. Δηλαδή υπάρχουν κάποιε οικογένειε που μπορεί να πάω να δουλέψω. Yeah. Ε, ή κάποια events που μπορεί να συμβαίνουν, κάποιο party, να κάνω κάποιο μπουφέ, ε, κάποια, δεν ξέρω, κάποια συνεδρίαση με yeah, κάποια yeah, άτομα, yeah. κατάλαβε. Δηλαδή, κανένα μάγειρα μπορεί να γίνει και προσωπικό σεφ. Ε, που βγάζει απόλυτο νόημα. Έτσι. Δηλαδή συμβαίνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ε, μόνο αυτό, αλλά δεν είναι όλοι έτσι και δεν είναι και εύκολη δουλειά να είσαι προσωπικό σεφ. Θέλει, θέλει σαν να είσαι σε εστιατόριο τριών αστέρων, Μισελίν. Δηλαδή πρέπει να είναι όλα πεντακάθαρα, πρέπει να είσαι τέλειο στη δουλειά σου, άριστο, η ποιότητα να είναι τέλεια. Να είναι όλα στην εντέλεια στην ουσία. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ε, και γι' αυτό πολλοί δεν το κάνουν. Και είναι και το άγχο τώρα. Φαντάζεσαι τώρα να πα σε μια οικογένεια, να με σε έχει ξαναδεί και όλοι να είναι από πάνω και να σε κοιτάνε τι κάνει. Όλη την ώρα. Δεν είναι εύκολο. Είναι στρε. Όλη την ώρα πάνω από πάνω να είναι έτσι και να σου λέει. Reality, εδώ. Ναι. Και τι βάζει εκεί και τι είναι αυτό και τι κάνει εκείνο και γιατί δεν έκανε αυτό. Α, ναι. Ε, άσε, φιλε. Έχω περάσει πολλά παιδιά. <laughs> <laughs> άσε, μπρο. Ε, αλλά ναι, αυτή είναι η μόνη λύση πιστεύω για ένα μάγειρα. Ή ένα άλλο μάγειρα σε αυτήν την εποχή αυτό που μπορεί να κάνει να πουλάει συνταγέ, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Ναι. Βγάζεις ένα cookbook, 30 σελίδες και το πουλάς online. E-book. Φτιάχνει ένα μικρό e-book και κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δε, δεν έχω σκεφτεί κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που μπορείς να βγάζεις λεφτά μέσα από το φαγητό online. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι, είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι γιατί το φαγητό είναι κάτι το οποίο είναι physical. Δηλαδή, το τρως. Ά, ναι, είναι, ναι, είναι ναι, εκεί, Κατάλαβε. Υπάρχει εκεί. μια διαδικασία για να το φτιάξεις. Υπάρχει μια διαδικασία. Απλά το θέμα είναι ότι είναι εκεί. Δεν είναι κάτι όπω. Ε, η δουλειά που κάνει εσύ, για παράδειγμα. Κατάλαβε. Δηλαδή, κάποιο θα αγοράσει κάτι από σένα επειδή του αρέσει το έργο σου. Ναι. Κατάλαβε να σου πω. Επειδή είναι έργο τέχνη επειδή χιλιάδε άλλα πράγματα. Είναι πιο virtual το δικό σου. Το δικό μου είναι πιο reality. Οπότε αμέσω αμέσω όταν δεν υπάρχει επαφή με άλλου γύρω-γύρω και δεν ναι, υπάρχει ναι. επαφή με τι πρώτε ύλε και αυτά, δεν μπορεί να φτιάξει φαγητό. Κατάλαβε. Οπότε καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολε εποχέ για του μαγείρε τώρα. Ελπίζω τα πράγματα να ανοίξουν σύντομα. Το καλοκαίρι σίγουρα θα ανοίξουν. Για αλληλία, Αναγκαστικά, ναι. Αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώ. Και μετά τα κεφάλια μέσα πάλι. <laughs> Και μάλιστα άκουσα, κάπου το άκουσα αυτό στην τηλεόραση. Με λέει ότι το Υπουργείο Υγεία το είπε κάτι, κάτι, δεν θυμάμαι. Ε, λένε ότι αυτό το άνοιξε κλείσε, λέει. Πρέπει να το συνηθίσουμε γιατί θα είναι ο τρόπο ζωή μα πλέον αυτό. Θα πρέπει να, δηλαδή, να κάνουμε adapt πάνω σε αυτό, να προσαρμοστούμε πάνω στο Άνοιξε κλίση. Που κοίτα, πιστεύω ότι και καλό μπορεί να είναι και κακό. Καλό γιατί okay, ο κόσμος θα δουλεύει λιγότερες ώρες, με τα ίδια λεφτά, πολύ προφανώς. Ναι. Οπότε, καλό κακό. θα είναι. Εντάξει, ναι, κακό. είναι και κακό γιατί ρε φίλε, δεν ξέρεις τι θα σου γίνει. Δεν ξέρεις αν θα δουλέψεις εκείνη την ημέρα, αν δεν θα δουλέψεις, ναι. αν πότε θα δουλέψεις, τι θα γίνει. Πόσα άτομα θα δουλεύουν στον χώρο που δουλεύεις. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι θα προσαρμοστούμε σε όλο αυτό. Ρε, εσύ. Θα προσαρμοστούμε, δεν ξέρω. Ε, ήδη 1,5 χρόνο είμαστε μέσα. Ε, οπότε, ξέρω εγώ, ε, αναγκαστικά ε, ναι, ναι, <laughs> έτσι θα γίνει. Τι να κάνουμε. <laughs> δεν μπορούμε να, <laughs> <laughs> να κάνουμε και αλλιώ. <laughs> δεν γίνεται αλλιώ. Όχι, όχι. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Αναγκαστικά να προσαρμοστούμε. Ε, αυτά που λε και με το Food Habits αυτό. Δηλαδή, restaurant reviews και αργότερα θέλω να κάνω και άλλα πραγματάκια που θα έχει να κάνει με delivery φαγητού στην ουσία. Ναι. Αλλά δεν θέλω να το αποκαλύψω ακόμα αυτό. Okay. Ε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό project. Το οποίο στην ουσία το Food Habits θέλω να είναι το Wikipedia του φαγητού. Καταλαβέ. Αυτό θέλω να κάνω. Δηλαδή, να σκέφτε φαγητό και να, να πηγαίνει στο Food Habits. Ναι. Καταλαβέ, κατευθείαν. Σκέφτεσαι φαγητό, το μυαλό σου πάει στο Food Habits και πα εκεί και ψάχνει. Αυτό θέλω να κάνω. Okay. Είναι, okay, όχι, είναι έξυπνο. Yeah. Είναι έξυπνο. Αυτό θυμάμαι το έχει εκεί κάνα χρόνο τώρα. Και... Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και... Απλά υπήρχαν διάφορε συγκυρίε. Εγώ δούλευα από εδώ από εκεί. Δεν είχα τόσο χρόνο να ασχοληθώ πάνω στο project. Ε, και δεν, δεν μπόρεσα να το ολοκληρώσω. Αλλά φέτο πιστεύω ότι τώρα το 2021-2022 θα το έχω έτοιμο το project να κάνει running. Θα σίγουρα να το κάνει. Ναι, ναι. Ναι. ναι, Απλά εξαρτάται και από. Επειδή αυτό που σου είπαμε τα restaurant reviews είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που θέλω να κάνω. Ε, Πρέπει να ανοίξουν πρώτα τα πράγματα για να το κάνω αυτό. Χ, χρειάζεται κάποια άδεια για να το κάνει αυτό. Ε, δεν νομίζω. Τι άδεια να χρειάζεται. Απλά πηγαίνω σε ένα εστιατόριο με μια κάμερα και τραβάω και λέω την άποψή μου για το φαγητό. Yeah. Που έχει το... Και κάνω και διαφήμιση και στο εστιατόριο ή το fast food δάδικο που πηγαίνω έτσι. Οπότε και δύο κερδίζουν. Κάπω έτσι yeah. πάει. Ού, εντάξει, αυτό είναι πολύ κλασικό, το κάνουν έξω παντού. Ναι, 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 απλά, ναι. απλά δεν το έχω δει πουθενά εδώ αυτό. Οπότε λέω γιατί όχι να μην το κάνω εγώ εδώ αυτό. Στην Ελλάδα το μόνο που υπάρχει είναι σε αυτέ τι εφαρμογέ. E-food, ναι, ναι, τα... έχει τα, ναι. τα αστεράκια, αλλά αυτό δεν έχει ούτε σχόλια ούτε. Όχι, όχι. Εγώ απλά θα είμαι εκεί, με μια κάποιο θα με τραβάει, ναι, θα ναι. έχω το τι μου και αυτά και θα πηγαίνω να τρώω ή εγώ ή κάποιο άλλο. Αυτό θα μπορούσε να η κουμπή, έτσι, το κάνει και εκπομπή. Αυτό σκέφτομαι ε, 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 να κάνω. Ναι, σε ένα YouTube. Ε, ένα άτομο να στραβάει. Ναι, ναι, ναι αυτό σκέφτομαι να κάνω. Okay. Αυτό σκέφτομαι να κάνω. Ενδιαφέρον αυτό. Αλλά. Αλλά. Τι ρίζ, ε, για Γάμισε το. <laughs> το και άφησε το. Εσύ τώρα πού έχει δουλέψει ακριβώ. Για πε μου λίγο, πού λοιπόν, είσαι. πάει. Ε, που έχεις ε, έχω πάει, ξεκίνησα να δουλεύω όταν έφυγα για, από Ελλάδα, πήγα στην Αγγλία, στο Κόμπαμ. Είναι λίγο έξω από το Λονδίνο, σε ένα Hilton hotel. Α, εκεί, εκεί ναι. ξεκίνησα να δουλεύω στην Αγγλία. Ε, μετά από εκεί πήγα στο The Arts Club, το οποίο είναι ένα Private Members Club, το οποίο βρίσκεται στη Mayfair, είναι στο κέντρο του Λονδίνου. Ε, είναι από τα καλύτερα Private Members Club στον στο κόσμο. Sorry. Ε, έχει έρθει ο Jay-Z εκεί. Mm. Έχω δει το Jay-Z, έχω μαγειρέψει το Jay-Z στην ουσία. Ε, έχει έρθει και ο Drake εκεί. Έχουν έρθει πάρα πολλοί γνωστοί. Ο Μπάλακ, ο ποδοσφαιριστή, ο οποίο θυμάμαι μια μέρα, ε, ο head chef μου είχε φέρει μια παραγγελία, ε, μια σαλάτα, και αυτό ήταν αλλεργικό στο κρεμίδι. Ο Μπάλακ. Είναι αλλαγικό στο κρεμμύδι. Και εγώ έβαλα κρεμμύδι, μπρο. Εντάξει, όχι, εντάξει. εντάξει. Όχι, όχι, εντάξει, όλα κομπλέ, ξέρω Δεν έγινε. Μου το γυρίσανε πίσω το πιάτο και του έφτιαξα άλλο. Ξέρω εγώ. Εντάξει, τσάμπα. Φυσικά επειδή. Αλλά δεν μου είχαν πει ότι είναι αλλαγικό στο κρεμμύδι. Α, Καταλαβέ. Εγώ που να ξέρω. Χετσεύ, μπρο. Αυτό φταίει. Όχι, δε, δε, δεν έφτιαγε ο Χέτσεφ. Φταίει ο σερβιτόρο που δεν έδωσε σωστά ah, την παραγγελία. σωστά. σωστά. Δεν φταίει ο Χέτσεφ. Ο Χέτσεφ, ο, ο χέτσεφ έρχεται, φέρνει τι παραγγελίε, έρχονται οι παραγγελίε στο Χέτσεφ από του σερβιτόρου έξω ή από του μέτρου. Οπότε, άμα ο σερβιτόρο έχει κάνει κάποιο λάθο και δεν έχει γράψει το χαρτάκι ότι ε, αυτό είναι αλλεργικό εκεί και εκεί, εκεί, εκεί πώ θα γίνει η φάση. Α, ah, οπότε είναι η συνοχή ανά, ανάμεσα σε σερβιτόρο ναι, 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 ναι. και μάγειρε είναι σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Η πληροφορία δηλαδή, που περνάει από τον πελάτη στο σερβιτόρο και στην κουζίνα είναι, πρέπει να είναι ανέγκυχτη. Πρέπει, πρέπει να είναι τέλεια. Oh, oh. Αλλιώ θα υπάρχουν προβλήματα. Oh, oh. Αλλιώ ναι. Μηνύσει, προβλήματα, ιστορίε, κλείσιμο μαγαζιού. Άσχημα πράγματα <laughs> <laughs> για έναν επιχειρηματία. Γελάω, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν είναι τραγικό. Κομικοτραγικό θα έλεγα. Ε, ναι, e, που λες, The Arts Club. Μετά από το The Arts Club πήγα στον Gordon Ramsay, στο Πετρού. E, όπως Όπω είπα και πριν, στο Night Bridge, ένα στερεό Μισελίν. Δούλεψα εκεί για λίγο καιρό. E, το γνώρισες τον Gordon ή όχι. Τον γνώρισα, φίλε μου, την πρώτη μέρα που πήγα για interview εκεί. Είχε έρθει yeah, yeah, yeah. όλο στοιχεία, είχε έρθει εκεί πέρα. Του λέω Hi, I'm a big fan. Και μου λέει Good lad. That was it. <laughs> <laughs> nice to meet you, good lad. Εντάξει, φαίνεται πολύ ευγενικό άνθρωπο. Δεν είναι ναι, αυτό που δείχνει ναι, ναι. στην τηλεόραση. Που... Καλά, είναι, έχει και ναι. περσόνα αυτό που πρέπει έτσι να. Ναι, πρέπει να το δείξει αυτό. Είναι η τηλεόραση, λογικό ναι, είναι. Ναι, ναι. Είναι marketing. <laughs> <laughs> πουλάει κάτι. Ε, αυτό. Μετά από εκεί ε, έφυγα από τον Gordon Ramsay. Πήγα σε ένα Ιαπωνέζικο να δουλέψω. Ε, στο Sori Ramen έτσι λέγονταν. Ε, Δούλεψα εκεί και μετά ξαναπήγα στο Arts Club. Ε, για, ξα... σ... για σεζόν. Όχι okay. για σεζόν, ε, απλά ήθελα να ξαναπάω. Okay. Επειδή μου άρεσε το όλο εστιατόριο όπω ήταν και επειδή είχε δυνα... μεγάλο δυναμικό, είχε 40 μάγειρε μέσα. Mm. Είχε 40, 40 μάγειρε, είχε 2 ε, χέτσεφ και 5 σούσεφ. Ήταν μεγάλο, ναι. Τώρα σου λέω 600-700 κουβέρ Μια okay. μέρα, μία μέρα. Oh. Είναι πολλά άτομα αυτά. Και τώρα σου μιλάμε τώρα φαγητό ποιότητας μισελίν, έτσι. Πρέπει να είναι όλα τέλεια. Δεν είναι μισελίν επειδή έχει πολλά κουβέρ, αλλά η ποιότητα είναι τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Πολύ κράξιμο, πολλές ιστορίες εκεί, άσε, άσε. Αλλά από εκεί έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή? Έμαθα σχεδόν όλα τα πόστα εκεί πέρα. Επειδή εκεί έχει, για παράδειγμα, έχει το fry section που απλά... Τηγανίζει πράγματα. Έχει το veg section ah, που ναι, ναι, ναι. είναι vegetables. Μετά έχει το fish section, pasta section, meat section. Αυτό, ε, αυτό είναι στη κουζίνα εννοεί, έτσι. Κουζίνα, όλα άλλα, ναι. Κρύα κουζίνα μετά απ' έξω είχε ένα μπαρ που ήταν κρύα κουζίνα μόνο. Που η κρύα κουζίνα ήταν πέντε διαφορετικά sections, ας πούμε. Ταρτάρ, σαλάτε. Ah, λίγο πιο ωραίε σαλάτε, έτσι πιο γκουρμέ. Ε, Σεβίτσε, τέτοια πράγματα. Δεν τα κάνει δηλαδή όλα σε ένα σημείο. Όχι. Όχι, όχι. Σε κάθε κουζίνα πάντα υπάρχουν, τουλάχιστον έξω. Στην Ελλάδα είναι λίγο μπάχαλο. Αλλά δηλαδή στην Ελλάδα, από ό,τι έχω ακούσει τουλάχιστον, δεν έχω δουλέψει στην Ελλάδα απόθενά σε εστιατόριο, μόνο έξω. Ε, από ό,τι έχω ακούσει και μου έχουν πει, ε, ένα μπορεί να τα κάνει όλα. Που ναι. Αυτό είναι λάθο. Ναι. Κατάλαβε, είναι λάθο. Γιατί ναι. πρέπει να μάθει πρώτα πώ να χειρίζεσαι τα λαχανικά. Έτσι ώστε άμα μάθει πώ να διαχειρίζει τα λαχανικά, μπορεί να πα παρακάτω για να μάθει πώ διαχειρίζει τα ψάρια. Μόλι μάθει πώ διαχειρίζει τα ψάρια, πα στο κρέα και πάει λέγοντα. Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβε, δεν μπορεί να τα κάνει όλα μαζί. Όλα έχουν, έχουν τη, δι, τη, δική του ε, τεχνική ναι. γενικότερα. Ναι, 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 ναι ακριβώ. Ε, οπότε εκεί έμαθα, επειδή εκεί είχε πάρα πολλά section. Σκέψου, σου ε, είπα, είχε ψάρι, κρέα, πάστα, bar food που σημαίνει πίτσε, μπέργκερ, ό,τι θέλει. Ζαχαροπλαστείο, okay. ε, να φτιάχνει ψωμί, τα πάντα. Όλα, όλα. Είχε ό,τι μπορεί να φανταστεί σε φαγητό το είχε εκεί. Δηλαδή σε sections, ξέρει. Οπότε εκεί πιστεύω ότι έμαθα τα πιο πολλά πράγματα που ξέρω σήμερα. Δηλαδή έμαθα πώ να δουλεύω πολύ καλά την πρώτη ύλη από εκεί. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλή. Ε, και η Hedsef και η Soussef ήταν όλοι τέλειοι. Δηλαδή μου μαθαίνανε συνέχεια πολλά πράγματα. Πάντα, ναι. Και εκεί, να σου πω κάτι, σε μια κουζίνα είναι και το πώ εσύ διαχειρίζει τον εαυτό σου με στην κουζίνα. Δηλαδή, καλά, αν θέλει να μάθει, πα γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ συνέχεια πήγαινε σε άλλα πόστα και κοίταγα και ρώταγα πώ έγινε αυτό, πώ το κάνει αυτό, τι είναι αυτό. Καταλάβει, Άλλοι απλά πηγαίνουν εκεί για να δουλέψουν. Εγώ πήγαινα για να μάθω. Και, obviously και για να. Αλλά ήταν και η να εμπειρία, ναι, ναι, ναι. Αλλά για μένα στη μαγειρική το πρώτο πράγμα που μετράει είναι η εμπειρία. Αν δεν έχει εμπειρία, δεν μπορεί να είσαι μαγειρά. Δεν μπορεί να λε ότι είσαι σεφ, αν δεν έχει εμπειρία τουλάχιστον 6 χρόνια, 7 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι λένε 10 χρόνια, απλά εγώ σου λέω πιο λίγα επειδή πλέον υπάρχει το Ιντερνετ. Και από το Ιντερνετ μπορεί να βρει πολλά πράγματα και μπορεί να εξασκηθεί σπίτι σου και μπορεί να κάνει τα πάντα στην ουσία. Ακολουθείς άτομα γενικότερα στο διαδίκτυο, μάγειρε μάγειρες που ε, σου αρέσουν. Ε? Ε, το κάνω, όχι πολύ συχνά γιατί είμαι λίγο selfish. <laughs> Καλά, ναι. <laughs> ναι. Αλλά πιστεύω ότι είμαι το πρώτο ποτέ αυτού μου, καταλαβες. Οκ. Okay. Λοιπόν, οπότε... Ε, ακολουθώ δύο-τρία άτομα. Ακολουθώ έναν τύπο, δεν θυμάμαι πώ τον λένε, ο οποίο ε, ειδικεύεται στο food waste. Δηλαδή, οτιδήποτε ο κόσμο πετάει Ξέρεις, όταν α πούμε ένα καρότο, την άκρη, το πρασινάκι, αυτό το συνήθω το πετάνε. Αυτό κάνει πέστο με αυτό. Okay. Ξέρεις, μακαρόνια, πέστο, ναι, ξέρει, κτλ. Ναι, ναι. Και τα λοιπά. Ε, κι άλλα πολλά τέτοια πράγματα που αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί σου δείχνει πώ να χρησιμοποιεί την πρώτη ύλη, όλη την πρώτη ύλη, χωρί να πετά τίποτα. Okay. Κατάλαβε. Ναι. Γιατί στην ουσία, άμα αγοράσει, ας πούμε, ένα κιλό καρότα και πα να φτιάξει καροτό σου πάει οτιδήποτε. Το καρότο, ένα ποσοστό από τα καρότα που τα κόβει, τα φλουδίζει. 300 γραμμάρια θα φύγουν. Θα φύγουν. Οπότε χάνει λεφτά έτσι αμέσω. Αμέσως. Καταλαβέ. Οπότε είσαι μείον. Μπαίνει μέσα. Οπότε καλό είναι να ξέρουμε και πώ διαχειριζόμαστε όλη την πρωτονή. Και like, το food waste, που έτσι το λέμε, αλλά δεν είναι. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Αυτό κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Και τον παρακολουθώ για αυτόν τον λόγο. Επειδή είναι κάτι Γιατί διαφορετικό. Είναι χρήσιμο, ναι, είναι χρήσιμο και είναι διαφορετικό. Καταλαβέ. Κάτι το οποίο δεν δείχνουν συνήθω έξω. Ναι. Δεν δείχνουν. Ε, αυτό. Μετά, ε, μετά από εκεί γύρισα όπως σου είπα στο The Arts Club, μετά από το Ιαπωνέζικο. Ε, και μου ήρθε μια πρόταση να πάω Ελβετία. Ε, ο ιδιοκτήτη ήταν ένα Έλληνα. Ε, δεν λέω το όνομά του για ευνοϊκού ε, ναι. λόγου. Ε, ήταν πάντων. Τέλο πάντων. Έλληνα. Έλληνα okay. ήταν. Δυσεκατομμυρίουχο. Ού. Okay. Okay. Πολλά λεφτά. Αυτό ήταν. και πολύ έξυπνο και πολύ καλό άνθρωπο ταυτόχρονα. Mm. Πολύ σπάνιο αυτό, αλλά εντάξει, ήμασταν τυχεροί. Ε, Έγινα προσωπικό του σεφ για ένα-δύο μήνε περίπου. Ένα μισή μήνα θα έλεγα. Ε, Ήθελε να με δοκιμάσει κιόλα για το ξενοδοχείο που θα πήγαινα. Ε, και του άρεσα, μαγείρεψα στην οικογένειά του πολλέ φορέ. Ε, με κάλεσε και να φάω με την οικογένειά του ταυτόχρονα. Το δηλαδή, την ώρα που μαγείρευα, ετοίμαζα το φαγητό, καθόμουν, να τρώγαμε όλοι μαζί. Ου. Ήταν ωραίο, ήταν πολύ warmth το, ναι, το ναι, πράγμα. Ναι, ναι. Ε, και μετά πήγα στην Ελβετία, που όπως σου, και, όπως σου είπα και πριν, είναι από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου η Ελβετία. Ξεκάθαρα, hands down. Επειδή πήγα σε ένα χώρο, σε μια χώρα μάλλον, ε, που δεν έχω ξαναπάει, δεν ξέρω τη γλώσσα. Ε, και στην Ελβετία, να ξέρεις, ο average Ελβετός μιλάει τέσσερις γλώσσες. Ναι. Αγγλικά, που τα αγγλικά... Άστο. <laughs> τα αγγλικά ας, θα σου εξηγήσω, θα σου, πω, θα σου πω, εδώ είμαστε. Αγγλικά λοιπόν, γερμανικά, γαλλικά και ελβετικά. Τα οποία είναι, α το πούμε, τα βλάχικα γερμανικά, ναι, να ναι, το ναι, πούμε ναι, έτσι. Ναι. Που λε, πήγα την πρώτη μέρα που πήγα στην Ελβετία, κατέβηκα από το αεροδρόμιο και έψαχνα να βρω το τρένο για να πάω στο βουνό που ήταν να δουλέψω και σε εκείνο το ξενοδοχείο. Ε, Τέλο πάντων, πάω στα Security του λέω, Excuse me, λέω, where's the train? Where is the train station? Με κοιτάει. Και εγώ τον κοιτάω. Τίποτα. Και είμαι σαν. OK, I'm sorry. I'm, I'm going. Bye. Σοβαρά. <laughs> ναι, ρε, παιδί μου, μίλαγε, δεν μου λέγε τίποτα. Μια άλλη φορά, ε, ρώτησα έναν τύπο. Πού είναι το σούπερ μάρκετ Και μου απάντησε. Του, του, του είπα στα αγγλικά που είναι το σούπερ μάρκετ και μου απάντησε στα γερμανικά. Και εγώ τον κοιτάω έτσι, και είμαι σαν. OK, εντάξει, το, ευχαριστώ. Το, το, το παθαίνω και εγώ αυτό. Άμα κάποιο αρχίζει και μου λέει αγγλικά. Ναι. Ε, θα το απαντήσω στα, στα ελληνικά. Α, okay. Και μετά, oh, τι βλάκα που είμαι. <laughs> <laughs> Και <αρέσει>. εσύ η είσαι; ε. Όχι, όχι. Οι Ελβετοί πάντω το έχουν αυτό πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή ναι. ξέρουν αγγλικά, απλά δεν το κάνουν ασυνείδητα, το κάνουν συνειδητά. Δηλαδή ξέρουν αγγλικά, απλά δεν μιλάνε. Προτιμούν να μιλάνε τη γλώσσα του. Σου λέει, άμα δεν ξέρει τη ναι. γλώσσα μου, τι δεν φταίω εγώ γι' αυτό. <laughs> δικό σου πρόβλημα, όχι δικό μου. Αυτό. Okay. Και καλό και κακό. Τώρα για του ε, τουρίστε και για αυτού που έρχονται να δουλέψουν εκεί, σαν Immigrants, δεν είναι καλό τώρα για του υπόλοιπου. Έμαθε. Ε, έμαθα. Γαλλικά πάντα ήξερα λίγα. Mm. Ε... Καλά. Λόγω τη κουζίνα, ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. δηλαδή Λυγικό. κάποια βασικά πράγματα τα ξέρω. Δεν ξέρω να μιλάω, όμω καταλαβαίνω αρκετά πράγματα. Ναι, ναι. Ε... Και γερμανικά έμαθα λίγα. Μέσα στην κουζίνα ξέρει και αυτά που του ακούω να μιλάνε όλη μέρα καθημερινά. Εντάξει, okay, κάτι θα πιάσει τα αυτοί σου. Ε, βέβαια, άμα δεν τα χρησιμοποιήσει, τα ξεχνά, στα, τα έχω ξεχάσει, ε, Ναι, ναι, ναι. Ε, ναι που λε, πήγα στην Ελβετία, στο Σάσφε. Το Σάσφε είναι θεωρείται το μαργαριτάρι των Ελβετικών ε, στι Ελβετικέ Άλπε. Είναι οι Άλπε εκεί και είναι το μαργαριτάρι εκεί πέρα, επειδή είναι το πιο όμορφο χωριό mm. σε όλε τι Άλπε. Πήγα εκεί σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, το οποίο είχε και αστέρι, είχε νομίζω δύο αστέρια ε, σε κάποια φάση το εστιατόριο μετά φύγαν τα αστέρια. <laughs> Άλλαξε σεύγι αυτό. Α, και φεύγουν αυτά. Ναι, άμα φύγει ναι. ο σεφ, φεύγουν και τα αστέρια. Ναι, γιατί κάθε χρόνο, στην ουσία, κάθε χρόνο στην ουσία έρχεται η επιτροπή από το Μισελίν και κάνει τεστ το φαγητό στην ουσία που φέρνει. Αλλά εσύ, σαν ε, εστιατόρα, δεν ξέρει ότι έρχονται αυτοί. Έρχονται απροειδοποίητοι. Α, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια προειδοποίηση, obviously, πάντα υπάρχει, αλλά δεν ξέρει ποιο είναι και τι είναι. Κατάλαβε. Οπότε, άμα δουν ότι δεν είναι η ίδια η ποιότητα, με τότε. Πούλο. Ξεκάθαρα, βρω. Όπω σκληρό. Ναι, ναι, είναι δύσκολο γι' αυτό. Πήγα εκεί καλά. Απίστευτο έτσι. Βουνά, ωραία αξιοθέατα. Ξύπναγα και βλέπα φύση. Δηλαδή απίστευτο. Πήγαινα, δηλαδή, σηκωνόμουν στα ρεπό μου, θυμάμαι. Πήγαινα πάνω στο βουνό, καλοκαίρι τώρα. Και έψινα στη φύση μέσα. Ού, θυμάσαι. Σε έβλεπα. Όντω, προ. Αυτό, φίλο, είναι ωραία εμπειρία. Πολύ καλό. Αυτό είναι ωραία εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πίστεψε με, είσαι μέσα στη φύση, μαγειρεύει. Ε, μάλιστα θυμάμαι ότι είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί έψαχνα να βρω ρίγανη και θυμάρι. Και εκεί φυτρώνουν αυτά, επειδή είναι βουνό. Οπότε έψαχνα να βρω, έψαχνα να βρω, δεν έβρισκα και βρήκα κάτι που έμοιαζε με αυτό. Και ξέρει, πάω να το δοκιμάσω. Και μετά πριν το δοκιμάσω, λέω κάτσε μου πώ έχει τίποτα αυτό. Και κατεβάζω ένα application τώρα για να δει πόσο creative γίνεσαι όταν είσαι μόνο σου στη φύση. Έψαξα ένα application λοιπόν να βρω του τύπου των φυτών. Ναι, τι λέει, ναι, ναι. Ε, και το τραβάς μια φωτογραφία αυτό το φυτό, ξέρω, και σου λέει τι είναι. Και ήταν δηλητηριώδε, φύλε. Και παραλίγο Ου... να το φάω. <laughs> ε, δυνατό. Ε, Τέλο πάντων, βρήκα ρίγανη, βρήκα θυμάρι τα βρήκα, τα μάζεψα και πήγα και έψησα. Μετά, ξέρει, έκατσα λίγο αφού έφαγα. Ε, και διάβασα ένα βιβλίο, ξεκουράστηκα λίγο εκεί έτσι στη φύση. Ε, αυτά είναι. Απίστευτο, έτσι. Δηλαδή, είσαι άλλο άνθρωπο. Okay. Το μυαλό σου απλά. Αδειάζει. Κατάλαβα. Είναι απίστευτο, απίστευτη εμπειρία. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι η καλύτερη εμπειρία τη ζωή μου μέχρι στιγμή. Ήμουνα μόνο μου. Δεν είχα κανένα πάνω από το κεφάλι μου. Έκανα ό,τι ήθελα. είχα ένα δικό μου σπίτι εκεί πέρα. Στα ρεπό μου έβγαινα, έκανα ό,τι γούσταρα. Έβλεπα φύση όλη την ώρα. Βόλτε από εδώ από εκεί. Γνώριζα yeah. κόσμο καινούριο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά το δύσκολο με την όλη φάση είναι η μοναξιά. Πάλι καλά που είχα και του φίλου μου και μιλάγαμε τώρα σε κλήσει και τέτοια. Αλλιώ ίσω να, το <φου> τρελαινόμουν εκεί. Ε, μα ναι, είναι δύσκολο αυτό. Όταν φεύγει μόνο σου. Όταν ε, φεύγεις φεύγει ο... μόνο σου. Εντάξει, είναι η like, δεύτερη φορά που φεύγω μόνος μου, ξέρει. έτσι ναι, ναι. Το έχω συνηθίσει πλέον. Δεν είναι κάτι το οποίο για μένα είναι πλέον μια περιπέτεια. Στην αρχή φοβόμουν. Τώρα δεν με νοιάζει. Το κάνω για πλάκα έτσι. Ε, πάλι καλά εκεί είχα έναν Πολωνό, ο οποίο. <laughs> <laughs> αυτό είχε πολύ πλάκα. Είναι ένα Πολωνό ο οποίο ζούσε στην Κρήτη για 15 χρόνια. Οπότε ήξερε ελληνικά. Yeah. Αλλά όχι πολύ καλά. Μιλούσε, αλλά ήταν λίγο σπαστά. Και ήταν ο μόνο άνθρωπο που μπορούσε να συνοηθώ εκεί μέσα, στην ουσία. <laughs> <laughs> ε, μιλάγαμε, μιλάγαμε. Εντάξει, και με αυτόν ήταν ο μόνο μου φίλο, να το πούμε έτσι, που είχα εκεί πέρα. Που... Υπήρχε επικοινωνία. Υπήρχε, μια Υπήρχε επικοινωνία, ναι. ναι. Δηλαδή μπορούσα να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο. <laughs> στα αγγλικά τουλάχιστον. Okay. Στα, στα, ελληνικά τουλάχιστον. Ε, Μόνο αυτό. Δηλαδή κατά τα άλλα, ξέρεις, υπήρχε μοναξιά, αλλά πιστεύω ότι κάποιε φορέ η μοναξιά βοηθάει στο να συνειδητοποιήσει πράγματα, να καθαρίσει το μυαλό σου, να γίνει ένα ανανεωμένο άνθρωπο. Εννοείται. Κατάλαβε. Αυτό. Ε, και μετά την Ελβετία έφυγα το Μάρτιο του 20. Τελείωσα από εκεί. Ε, λόγω του κορονοϊού γύρισα. Ε, Α, είχαν, κλείσανε ναι, εκεί. Ναι, επειδή, επειδή oh. κλείσανε, γύρισα και γύρισα και για, όπω είπα πριν, κάποια οικογενειακά προβλήματα που είχα. Ε, οπότε έκανα στην Ελλάδα. Μετά το καλοκαίρι δούλεψα σε ένα σκάφο στο λέντρα. Το έχω και στο Instagram μου. Ε, Ήμουνα σεφ εκεί πέρα όλο το καλοκαίρι. Σεφ at Lendra, luxury, yeah. Ναι. Το... Ε, πάρα πολύ ωραία εμπειρία εκεί πέρα. Ε, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολα. Αλλά. Καλά, φαντάζομαι. Τέσσε. Επειδή εντάξει, σκέψω ότι εκεί πέρα. καράβι όλη <σέβη> μέρα. Ναι εντάξει, δεν το έβλεπα έτσι. Εγώ, ξέρεις, όταν πάω και κάνω μια δουλειά, είμαι σαν ρομπότ. Απλά δουλεύω, βάζω το pilot και απλά δουλεύω. Ναι, ξέρεις, ναι. Μέχρι να τελειώσει. Ξέρεις. Αυτό είναι. Ε, ναι, ναι. Αυτό εκεί. Είναι 50 μέτρα περίπου. Είναι κάπου εκεί. Οπότε ήσουν μόνο σου. Ήμουνα, φ... Όχι, όχι, μόνο μου. Ναι, ναι, ναι. Yeah. ναι, και ήταν 25 άτομα. Δηλαδή ήταν 15 άτομα οι πελάτε. συνήθω ήταν και λιγότερα. Απλά επειδή ο ιδιοκτήτη έφρενε έφερνε φίλου του συνέχεια, έχει και την οικογένειά του εκεί πέρα. Έχει γιάτεμα. τεμά, ναι, ό,τι θέλει κάνει, ναι. ε, φιλέ, ο τύπο <laughs> φλεξάρει. Πηγαίναμε σε κάθε, σε κάθε, νησί που πηγαίναμε, είχε το πιο μεγάλο σκάφο αυτό, φιλέ. Λέει φλεξάρω, yeah, το, πρέπει... το, έχω μεγαλύτερο. <laughs> 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 και εκεί τώρα ήσουν να κοιμώσουν εκεί. Ναι, 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 ναι σε κουκέτα. Κάτω-κάτω εκεί. Βλέπει εκεί που έχει κάτι άσπρα. Εκεί κάτω, εκεί, αυτό εκεί, εκεί κοιμούμουν εγώ. Oh. <laughs> ναι. Είναι, εντάξει, είναι εμπειρία. Είναι και αυτή η εμπειρία που <laughs> δεν το έχω ξανακάνει. <laughs> δηλαδή έχω δουλέψει, έχω, έχω, έχω δουλέψει σε Αγγλίες, σε, σε, βουνά, Ελβετίες, σε καράβι. Τώρα μένει να δουλέψω και στο διάστημα. Άκουσα ότι άνοιξαν ένα ξενοδοχείο στο διάστημα τώρα. ναι. <laughs> Πού <laughs> 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 το <έχεις> ρε <αφαιρεί? laughs> Ναι, όχι, το βγάλε, ψάξτε το. Space Hotel, κάπως έτσι. Ναι, να δουλέψω και εκεί. Θα, έχω κάνει όλα αυτά τα ζωή μου. Θα είμαι complete as a human being, Space Hotel. Θα τα μου βγάζει κάτι. Πήγαινε στα, news. Στα, στα all. Ή στα news, δεν νομίζω. Να. Ε, αυτό, first hotel for travel to begin construction by 2026. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Αλλά σου λέει να μη τώρα. Κάπου το είχα δει και εγώ, έτσι σαν advertisement, ξέρεις. Κι Βιλέ, Τι νομίζεις; Και ποιος το so, κάνει; SpaceX λέει. Τι λέει; Όχι, όχι, όχι. John Blinko, Blinko. chief executive of Orbital Assembly, told the Washington Post that the coronavirus pandemic may ultimately delay the construction start of its Original 2025 projection. Φίλε, θα πάω εκεί, να ξέρει. Θα με βλέψω, θα σα βλέπω το διάστημα. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> εντάξει, κοίτα, πραγματικά, άμα το κάνω αυτό, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο ζωή εντάξει. Τα έχω κάνει όλα. <laughs> έχω δουλέψει παντού. Τα έχω κάνει όλα. Φαντάσου όμω, δηλαδή ζούμε σε εποχέ που αυτό το πράγμα είναι θέμα χρόνου, απλά. Ναι, 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 ισχύει. Πω, πω, τρελό. Ισχύει. Ισχύει. Ε, αυτό που λες, δουλεύα στο σκάφο. Ήταν λίγο δύσκολα γενικά η όλη φάση. Πόσο έκατσε στο σκάφο. Ε, έκατσα δύο μισή μήνε περίπου. Ναι. Yeah. Κάπου εκεί. Σκληρό. Ε, ήταν σκληρό γιατί. Θα σου πω γιατί ήταν σκληρό. Επειδή όταν πήγα, είχε φύγει ένα άλλο σεβ. Την... Πριν μια εβδομάδα είχε φύγει και ήταν το σκάφο χωρί σεβ. Και όταν πήγα εκεί ήταν όλα χάλια. Το ψυγείο oh. είχε σάπια μέσα. Ήταν όλα έτσι. Χάλια όλα. Ε, ντουλάπια, ιστορίε, dry store από εδώ, από εκεί, όλα χαλιά. Και έπρεπε να τα φτιάξω όλα μέσα σε μια μέρα, δύο, και να συνεχίσω να μαγειρεύω ταυτόχρονα. Λοιπόν, οι πρώτε μέρε ήταν τραγικέ. Σου λέω εγώ, εκεί έφυγα γέρο. Στα έλεγα πριν. Έβγαζά άσπρε τρύχε, ρε φίλε, αυτό στρε. Αλλά εντάξει, όχι, ήταν, ήταν, ήταν καλά. Δηλαδή, ε, μου φέρθηκαν πάρα πολύ καλά και τα αφεντικά και το προσωπικό που ήταν εκεί, το υπόλοιπο κρου. Ε, οπότε δεν έχω κάποιο παράπονο ουσιαστικά ναι, από ναι, ναι. την φάση Μόνο το φόρτο τη δουλειά. Α πούμε, ήταν 25 άτομα. Ε, και και μόνο σου ήταν. Ήταν ναι. μόνο πρωινό βραδινό, πρωινό μεσημεριανό βραδινό, όλα τα πάντα. Oh. κατάλαβες Και το συγκεκριμένο σκάφο κιόλα είναι το μοναδικό σκάφο που το προσωπικό τρώει σαν του πελάτε. Δηλαδή κάθονται στραπέζι και τρώνε κανονικά. Ξέρετε, πρώτο, δεύτερο και επιδόρπιο. σου κι εσύ ένα από αυτού. Ε, ναι, αλλά συνήθω εγώ δεν έτρωγα γιατί δεν προλάβαινα. Οπότε φαν... ναι, έτρωγα, έτρωγα, δηλαδή στην ουσία ξέρει, έτρωγα μέσα στην κουζίνα, έβρισκα λίγο χρόνο, ξέρει πάνω από τη στιγμή που μαγείρευα, έβαζα σε ένα πιατάκι και έτρωγα ταυτόχρονα, ξέρεις. Oh. Ναι, αυτή είναι η ζωή μου όλη, να ξέρει. <laughs> αυτή είναι η ζωή μου όλη. Δηλαδή έτσι έχω συνηθίσει να τρώω πολύ γρήγορα και όρθιο. Yeah. Ναι. Δηλαδή μπορεί να μου βάλει ένα πιάτο φάι μπροστά μου, το τελειώσω σε δευτερόλεπτα. Ναι. Yeah. <laughs> Συνήθεια. Αυτό. Και μετά από το σκάφος, αφού τελείωσα από εκεί, τώρα δεν κάνω κάτι. Προσωπικό σεφ σου είπα, μπορεί σε μια-δύο οικογένειες, σε κάποιο event, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε τώρα κοιτάω να μαζέψω ένα budget που θέλω να μαζέψω για να κάνω το project μου, το Food Habits. Να δω ναι, ότι... οπότε το πηγαίνει προς τα κύηση. Θέλεις να φτάσει ναι, ναι, ναι. σε ένα σημείο θέλω που αυτά. θα... Θα να, να δουλεύω για άλλου, να δουλεύω για μένα στην ε, ουσία. Ναι. Καταλαβαίνω. Εδώ θέλω να φτάσω εδώ, σε εσένα. <laughs> Αυτή είναι η φάση. <laughs> θέλω να φτάσω σε σένα. <laughs> Αυτή είναι η φάση. ναι, 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 ναι. πρέπει να, γι, να γίνει, αυτό. Γιατί να σου πω κάτι, πιστεύω ότι. και μπορεί, έτσι. Ναι, μπορώ, μπορώ. Δεν είναι ότι δεν μπορώ, μπορώ. Άμα δεν μπορούσα, να δε το κάνω, Δεν το έχεις να κάνω. Έχει τη γνώση. Ξέρει τα πάντα. Εντάξει, δεν ξέρω τα πάντα. Δεν μπορώ, με, δεν με μπορώ ναι, να εννοώ, δε, δεν μπορώ, μπορείς, πω. Ναι, Έχει μια άποψη. Έχω μια άποψη, Έχω μια εμπειρία Α. Καταλάβες, δεν μπορώ ναι, ναι. να πω ότι τα ξέρω όλα. Στη μαγειρική κάνει τα ξέρει όλα. Ακόμα Άμα, ναι. και ο καλύτερο που νομίζει ότι είναι ο καλύτερο δεν είναι ο καλύτερο. Πάντα υπάρχει κάτι να μάθει στη μαγειρική. Η μαγειρική ναι, δεν τελειώνει ποτέ. Η μαγειρική είναι μαγεία. Έτσι δεν είναι τελειώνει και το ποτέ. σχέδιο. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβει, ναι. δεν τελειώνει. Πάντα υπάρχουν ιδέε καινούργιε. Πάντα υπάρχουν καινούργιοι συνδυασμοί. Πάντα υπάρχει ένα, ε, μια καινούργια γεύση. Κατάλαβε. Πάντα υπάρχουν αυτά. Δηλαδή ναι, ναι, ναι. δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτά. Αυτά δεν είναι έτσι πάει. Οπότε ναι, το πηγαίνει προ τα εκεί. Κύ... Ναι, yeah, food ναι. habits. Ναι, το πάω εκεί. Ένα άλλο πράγμα που, θε, που ήθελα να σε ρωτήσω ήταν ε, ε, ποιο, ποιο, είναι το πιο δύσκολο πόστο στη μαγειρική. Το πιο δύσκολο πόστο. Ε, θα έλεγα το κρέα. Το κρέα, ε. Το κρέα και ίσω ε, ένα από τα πιο underrated, α πούμε, αλλά και δύσκολα πόστα είναι και η κρύα κουζίνα. Δεν μιλάω ακριβώ για σαλάτε και τέτοια. Μιλάω. Και, και οι σαλάτε. Μην νομίζει. Η σαλάτα, φίλε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αν θε να φτιάξει μια ωραία, σωστή σαλάτα, Πρέπει να κάτσει να πλύνει, να, να, στεγ, να στεγνώσει. Και, και πρόσχεση στην κρυα κουζίνα θέλει ε, ακρίβεια. Δηλαδή, όταν λέμε ότι πρέπει το καρότο να είναι τετραγωνάκι, πρέπει να είναι τετραγωνάκι. Α, ναι. πρέπει, αν πρέπει να είναι καρέ, πρέπει να είναι καρέ. Πρέπει να είναι μπρινουάζ, πρέπει να είναι μπρινουάζ. Δεν πρέπει να είναι στρογγυλό και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Καταλαβες, Γιατί πρέπει... αυτό έχει να κάνει με το. Με, με τι έχει να κάνει αυτό. Στην ουσία, η κρυα κουζίνα, επειδή είναι κρύο το πιάτο, δεν ψίνει κάτι στην ουσία πρέπει να είναι σαν έργο τέχνης, πρέπει να είναι τέλειο. Κατάλαβε, δεν πρέπει να είναι όπως να είναι. Ναι. Επειδή στην ουσία είναι απλά το κόβει και το τοποθετείς πάνω στο πιάτο. Άντε να βάλεις καμιά μαρινάδα, καμιά σως, ξέρετε τι είναι, άμα είναι σαλάτα, άμα είναι κάποιο ταρτάρ, πρέπει να είναι στην εντέλεια. Οπότε θα έλεγα το κρέας μαζί με την κρύα κουζίνα. Ναι, ναι, ναι. Τα κρύα πώς, αυτά είναι τα πιο δύσκολα το κρέας γιατί πρέπει να ξέρει τους χρόνους, να έχεις θερμόμετρα, ε, να ξέρει πότε να βγάλει το κρέα να ξεκουραστεί. Αν έχει, ας πούμε, Αυτό, δέκα, ναι. αν έχεις δέκα κρέατα, έχει μια πάπια, ένα στήθος κοτόπουλο, ένα φιλέτο μοσχάρι, μια μπριζόλα σε μια παραγγελία. Πρέπει να ξέρει να τα οργανώσει σωστά έτσι ώστε η χρόνι, Μπράβο, γιατί η χρόνι, Ου... Γιατί η χρόνη πρέπει να βγουν όλα μαζί αυτά. Α πούμε, η πάπια θέλει τουλάχιστον 15 λεπτά σε σιγανή φωτιά για να ψηθεί ξέρεις, η, η, κρούστα, πούμε, το στήθο τη πάπια. Η, η, πέτσα που έχει. Θέλει τουλάχιστον 15 λεπτά σε σιγανή φωτιά να ψήνεται. Οπότε σε αυτά τα 15 λεπτά πρέπει να μαγειρέψει και τα υπόλοιπα. Πρέπει να βρει του χρόνου. κατάλαβες. Αν α πούμε τώρα το ρίμπα ή το φιλέ μηνιών είναι πόσο, 400-500 γραμμάρια, ξαρτάται το εστιατόριο. Φιλέ, θέλει ώρα. <laughs> είναι δύσκολο. Oh. Θέλει βασικά, Κοίτα, αυτό που σου είπα. <coughs> θέλει οργάνωση, οργάνωση, θέλει οργάνωση. Πρέπει να, να γνωρίζει το αντικείμενο ναι. που πα να, να ε, μαγειρέψει. Να σου πω κάτι. Το γνωρίζει από τι πολλέ δοκιμασίε που κάνει. Δηλαδή, οκαιβώς. όσο πιο πολύ το κάνει, τόσο πιο πολύ το. Είναι consistency. Κατάλαβε. Consistency is the key to success, bro. Yeah. Yeah. Ποιο είναι το πιο δύσκολο πιάτο που έχει κάνει τώρα εδώ στο Instagram, Το πιο δύσκολο, δύσκολο πιάτο, ε. ε? Ρε, μπρο, <laughs> όλα εύκολα είναι αυτά. Ε, πιο δύσκολο. Θα πω το Beef Wellington, ρε φίλε. Αυτό εδώ είναι. Ναι, ε, από κάτω. Αυτό. Ναι. Θα πω αυτό. Ναι. Θα πω αυτό. Γιατί έτσι. Γιατί το να πετύχει. Το να το κάνει όλο αυτό έτσι όπω γίνεται, δηλαδή να τη το, το φιλέτο γύρω-γύρω από το, τα mushrooms και την τρούφα και το προσούτο και μετά το τυλίξεις πάλι και να το ψήσεις και να βγεις ένα σωστό ψήσιμο που θέλεις είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Είναι, θέλει, θέλει, δουλειά. Θέλει να ξέρεις χρόνους, θέλει να ξέρεις την προετοιμασία σωστά. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην σου βγει αμέσω. χιλιάδιο. Τώρα άλλο δύσκολο που υπάρχει, για πήγαινε προς τα κάτω να δούμε. Το νιώκι μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, επειδή άμα δεν ξέρεις να κάνεις, ε, αν δεν έχει φτιάξει ποτέ ζωή σου φρέσκια πάστα, για παράδειγμα, Ξέρει από την αρχή με αλεύρι, αυγό και σεμολίνα. Ε, δεν θα σου είναι τόσο πολύ εύκολο να το κάνει. Αλλά ναι, ναι, ναι. έτσι όπω το δείχνω, ρε φίλε, τουλάχιστον εγώ στα highlights μου είναι εύκολο. Έτσι όπω το δείχνω. Τώρα, ο καθένα. Εγώ, α πούμε που είμαι ανήξερο ναι. στο κομμάτι τη μα... ε, μαγειρική, ναι. ποια είναι τα, τα πρώτα βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνω ώστε να αρχίσω ε, να μαγειρεύω καλύτερα. Υπάρχουν, α πούμε, κάποιε τεχνικέ. Ναι, υπάρχουν κάποιε τεχνικέ, ναι, τι οποίε τι μαθαίνει. Δηλαδή, τώρα μπορεί να πάρει ένα βιβλίο μαγειρική και να τι δει, α πούμε. Υπάρχουν ναι. κάποιε τεχνικέ που πρέπει να ξέρει. με το να φτιάχνει, πούμε, ένα ραγκού. Το ραγκού είναι ένα κλασικό κοκκινιστό μοσχάρι, για παράδειγμα. Με πολύ το τρώνε με ρύζι, άλλοι με μακαρόνια, άλλοι με πατάτε. Αυτό είναι ένα τρόπο μαγειρέματο. Πρώτα πρέπει να μάθει δηλαδή του τρόπου μαγειρέματο του τρόπου κοπή. Ε, και σιγά σιγά να μπαίνει μέσα στην κουζίνα και να δοκιμάζει πράγματα μόνο σου, ξέρει, βλέποντα και κάνοντα. Τώρα ναι, ναι, ναι. σου μιλάω για έναν άνθρωπο που λες ότι δεν έχει γνώση στη μαγειρική, έτσι. Θέλει, θέλει να το ψάξει. Δηλαδή, άμα σε ενδιαφέρει, έχω δει δύο-τρία άτομα γνωρίζω τα οποία δεν είναι επαγγελματίε μάγειρε, αλλά το ψάχνουν πάρα πολύ από μόνοι του και μαγειρεύουν πάρα πολύ καλά. Άριστα, θα έλεγα. Επειδή το ψάχνουν. Ε, πιο πολύ είναι, όπω σου είπα, οι τρόποι μαγειρέματο και τεχνικέ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, εντάξει, τρόποι κοπ... κοπή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τόσο πολύ να του μάθει γιατί μαγειρεύει για το σπίτι σου, μαγειρεύει για σένα. Οπότε δεν έχει τόσο πολύ σημασία αυτό. Αλλά σίγουρα αυτό. Ε, τεχνική και τρόπο μαγειρέματο. Μπρο, ανυπομονώ να, να φτιάξει αυτό το πράγμα. Πρώτον, για να φάμε σε καλά εστιατόρια. <laughs> γιατί, κοίταξε, όταν ήταν ανοιχτά και έβγαινα, δεν μπορούσα να διακρίνω ποιο εστιατόριο είναι, είναι καλό. Είναι καλό και ποιο, ποιο όχι. όχι. Ακριβώ. Δεν εκεί, ξέρω. Ακριβώ εκεί στοχεύω κι εγώ. Κατάλαβε. Δηλαδή, ο κόσμο πέρα από το ότι δεν ξέρει τι τρώει. Τρώει ό,τι να είναι. Okay. Μπορεί να φάει κάποιο από ένα εστιατόριο να παραγγείλει και να πει Πω, είναι πολύ ωραίο αυτό. Και να το δοκιμάσω εγώ και να πω Σιγά, τι είναι αυτό. Κρέμα γάλα από μακαρόνια είναι. Κατάλαβε. Όχι, αυτό πού το πα. Δηλαδή, και αυτό. Κατάλαβε. Δηλαδή, κάποιοι. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με το πώ βλέπει ο καθένα. Ε, πώ θα το πω. Το taste του καθενό, ναι, 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 σίγουρα Το γούστο του το φαγητού του καθενό. Δηλαδή, κάποιον νου μπορεί να του αρέσει το σούσι, κάποιο άλλο να μην του αρέσει το σούσι, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Για παράδειγμα, τώρα α πούμε είναι ένα εστιατόριο, δεν θα πω όνομα. Ε, το οποίο φέρνει μακαρόνια, ε, με μια μακαρονάδα τέλο πάντων, με κρέμα γάλακτο, μανιτάρια και γαρίδε. Και λίγο μεντανό από πάνω. Και κρέμα γάλακτο. <laughs> Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο στην ουσία, κατάλαβες. Στα μάτια του άλλου το δοκιμάζει και λέει: Ω, πολύ ωραίο. Αλλά, ρε, καλά, είναι, είναι κάτι πολύ απλό. Κάτι μια... πολύ απλό το φτιάχνω εγώ και δεν χρειάζεται να πληρώσει 7 ευρώ για να το κάνει αυτό. Σωστά, το, καλά. Το... Το... Και τιμέ που <laughs> πού, <που>, το πα. <laughs> Κατάλαβε. Σου βάζει 10 ευρώ, μπορεί να σου βάλει μια μακαρονάδα, ξέρω εγώ, επειδή σου λέει ότι είναι φρέσκια πάστα. και όλα τα υπόλοιπα είναι ό,τι να είναι. Κατάλαβε. Οι τιμέ που, που βάζουν ειναι φρεσκια παστα και ολα τα υπολοιπα ειναι οτι να ειναι καταλαβε οι τιμε που βαζουν συνηθω με τι έχει να κάνει, με τα υλικά που περιέχει το πιάτο, είναι επειδή είναι ο τάδι και τα, δύο. και τα δύο. Και τα δύο. Είναι αυτό που είχαν βάσει και ένα story πρόσφατα που λέει ότι ξέρεις, δεν με πληρώνει για έχω μάθει, Όχι, θα το πω αλλιώ. Άμα έχω μάθει μια δουλειά να την κάνω σε 30 λεπτά, δεν πληρώνει τα 30 λεπτά που κάνω τη δουλειά. Πληρώνει τα 10 χρόνια εμπειρία που είχα για να την μάθω να την κάνω αυτή τη δουλειά σε 30 ναι, λεπτά. Ναι, αυτό. Καταλαβέ. Οπότε στην ουσία είναι και αυτό. Δηλαδή, όταν θα φας ε, ένα φιλέ μινιόν με, με ένα ζου, Ξέρεις τι είναι το ζου. Όχι. Εσύ και Γάλλος ρε φίλε, τότε μας τρελάνεις τελείως. Ζου, α, εννοείς. Α, δεν το είπα καλά. Ζου, ζου, ζου. Εντάξει. Μια, πώς το λέμε αυτό σαν μια σάλτσα. Ναι, ναι, σάλτσα, σως, ναι. Demi glass, μια demi glass στην ουσία. Επειδή, ας πούμε, η demi glass, για παράδειγμα, το ζου, καλά το λέω, ζου. Ζου, 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 ζου. Εντάξει. Λοιπόν, παίρνει ώρα. Παίρνει τουλάχιστον 7-8 ώρες για να το κάνεις καλά. Κάποιοι φτιάχνουν και ζου για δύο μέρες. Δηλαδή το μαγειρεύουν δύο μέρες. Βράζει, σιγοβράζει για δύο μέρες για να βγει αυτό. Οπότε αυτή η σάλτσα είναι πανάκριβη. Και ξέρεις, ε, άμα φτιάξεις 5-6 λίτρα σως, ξέρεις ποσομένη, τόσο. Ναι. Οπότε αυτό είναι πανάκριβο. Καταλαβες. Επειδή το σουρώνει, το ξανασουρώνει, το ξανασουρώνει, το ξαναβράζει, μπορεί να ξανακάνει και άλλε modifications εκεί πέρα να έχει μια πιο ιδιαίτερη γεύση. ναι. ναι. Οπότε θα μείνει κάπου τόσο. Οπότε αυτό όταν το βάζει πάνω, η κουταλιά είναι πανάκριβη. Γι' αυτό σου λέω ότι το φιλέμινιόν με τη σόσα που πάνω έχει 20 λίρε, α πούμε, 20 ευρώ, δεν ξέρω εγώ τι. Yeah. Επειδή είναι διαδικασία. Δηλαδή ο άλλο κουράζεται για να το κάνει αυτό. Για παράδειγμα, στο The Arts Club, όταν είχα πρωτοξεκινήσει εκεί πέρα, με βάλανε στο τελευταίο πόστο για να δούνε και πώ δουλεύω στην κουζίνα όπου είσαι. Και είχα πάει στο Fry Section, το πρώτο section που υπήρχε. Οι πατάτε στιγανιτέ που είχαμε, ξέρει πόσο κάνανε. Η μερίδα, πε μου εσένα πόσο. 10 ευρώ? Περίπου. Κοντά έπεσε. 8, okay. 8 λίρε. 10 ευρώ. Ναι, καλά το είπε. 10 ευρώ, 8 λίρε περίπου. Λοιπόν. Όμω αυτέ οι πατάτε, φίλε, δεν ήταν απλέ πατάτε. Υπήρχε μια διαδικασία για να φτιάξει αυτέ τι πατάτε, φίλε. Πήρε χρόνο για να. Αυτέ οι πατάτε χρειαζόταν αγάπη για να γίνουν. Τι έχουν φυτέψει σάλπε εκεί. Με ένα τραγούδι. Με ένα τραγούδι. Βράδυ... <laughs> <δε μια άρπα>. <laughs> <laughs> ε, ε, λοιπόν, οπότε τι γίνεται. Η πατάτα την κόβει, την καθαρίζει και αυτά. Μετά πρέπει να τη βάλει σε ένα steaming tray. Να τη βάλει στο φούρνο. Πώ το είπε? Steaming tray. Okay, ναι. Δηλαδή έχει, είναι ένα tray το οποίο έχει τρύπε από κάτω. Mm. Για να μπορεί να περνάει ο αέρα από το φούρνο που είναι σαν steamer. Okay. Ωραία. Λοιπόν. Όχι, ψέματα. Βάζει λοιπόν τι πατάτε πάνω στο steaming tray. Βάζει αλάτι, τι ανακατεύει, τι αφήνει λίγο να φύγουν όλα τα υγρά. Το βάζει στο steaming oven. Βάζει μέσα για περίπου 9 λεπτά. Ωραία. Με το που τελειώσει αυτό, τι βγάζει τι πατάτε, τι αφήνει να κρυώσουν. Ναι. Ωραία. Τι αφήνει να κρυώσουν, τι βγάζει, τι ποσάρει στην φριτέζα για άλλα 7, 6 με 7 λεπτά. Μετά τι ξανααφήνει έξω να κρυώσουν και όταν έρθει η ώρα του σερβι, τι ξανατηγανεί για 4 λεπτά και είναι έτοιμε. Οπότε αυτή η πατάτα καταλαβαίνει ότι είναι τέλεια. Άπα. Υπάρχει διαδικασία, οπότε γι' αυτό κάνει και 10 ευρώ. Καταλαβέ. Δηλαδή, πληρώνει τον κόπο μου. Χρημανούρα για μια πατάτα. Για μια πατάτα. <laughs> <laughs> Αλλά ναι, αυτό έτσι. Φίλε, είναι χρυσή <laughs> <πατάτα> αυτή όμω. <laughs> Ο Τζέι Ζήτρο είναι τέτοιε πατάτε, φίλε. Να ξέρει. Όντω. Καταλαβέ. Πού το πα. Ε, θέλω να σου πω όμω ότι ε, πάνω και στο θέμα που με ρώτησε, στο γεγονό ότι ε, πού στηρίζεται στην ουσία η τιμή, η τιμή ναι, 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 ναι. του κάθε πιάτου. Στηρίζεται σε αυτό στην ουσία και για το σεβ. Εντάξει, εννοείται επειδή είναι κάποιο γνωστό σεφ, θα πληρώνει λίγο παραπάνω. Και για το εστιατόριο. Το εστιατόριο, ναι. Εντάξει, που αυτά πάνε μαζί, εντάξει, δεν τόσο. Ε, πιο πολύ όμω είναι ο χρόνο που σπαταλά πάνω σε αυτό, η πρώτη ύλη. Κατάλαβε ναι. και είναι και αυτό. Η εμπειρία. Κατάλαβε κάτι που έμαθα να το κάνω σε 30 λεπτά, το έμαθα μέσα από την εμπειρία 10 χρόνων. Κατάλαβε, δεν μπορώ... Αυτό πληρώνεις. πληρώνει. Πληρώνεις... Μου χρωστά τα 10 χρόνια, όχι τα 30 λεπτά. Ναι. <laughs> Κατάλαβε. Αυτό είναι. Άμα άνοιγε τώρα εσύ ένα εστιατόριο. Ναι. Τι φαγητό θα είχε μέσα. Ε, μου το έχουν ερωτήσει πάρα πολύ αυτό, να ξέρει. Ε, νομίζω θα φτιάχνα παστερία με πάστα, ιταλική με κουζίνα. Πάστα. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ πάστα. Μου αρέσει να φτιάχνω πάστα και θα έκανα πολλέ εναλλακτικέ σε, σε πιάτα με πάστα. Πούμε. Θα έκανα τρελά πράγματα δικά μου. Ε, θα δοκίμαζα, ξέρει. Ναι, ναι, ναι. ε, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πολύ ωραίο, φυσικά. Θα, <laughs> θα άνοιγε εστιατόριο. Θα, θα άνοιγα εστιατόριο με πάστα. Βέβαια, ε, πριν ανοίξει το. ξέρει το Μάιλο, νομίζω. Μήλο. Μήλο. Μάιλο. Είναι ένα, μια παστερία. Είναι που βάζουν πάστα. Είναι στο κολονάκι αυτό. Σου βάζουν φρέσκια πάστα μέσα σε ένα μεγάλο έτσι μπολάκι. Είναι πολύ νόστιμο. Πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Όχι. Δεν έχει ιδέα. Όχι. Anyway, ναι. ε, υπάρχουν κάποιε παστερίε, αλλά εγώ θέλω να το κάνω εστιατόριο. Θέλω να το κάνω σοβαρό. Όχι φασφουντάδικο, να το παίρνει ναι, 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 στο χέρι και Αν και τώρα, άμα το πάμε σε marketing-wise, αυτό είναι πιο ωραίο. Ναι, ναι ναι, το, ναι, ναι. ναι πιο ναι. πολλά λεφτά έτσι. Αλλά εμένα μου αρέσει ρε, φίλε, το καλό φαγητό. Μου αρέσει η, να, η εμπειρία. Μπράβο, ακριβώ αυτό μου αρέσει να δίνω μια ωραία εμπειρία στον κόσμο όταν τρώει. Αλλά, αυτό είναι το βασικό σε μένα. Όταν ο άλλο τρώει. Να γεύεται, να κλείνει τα μάτια του και να είναι στον παράδεισο. Μπρο. <laughs> Μακάρι έτσι. Αυτό, ανοίξε... θέλουμε, ε... αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Αυτό Εστιατόριο. Σεφ Chef Joe. Σεφ Chef Joe, Joe man. Come on, now. come on. <laughs> λοιπόν, εγώ να ξέρω ότι χάρηκα πάρα πολύ που σε ξαναείδα. Και εγώ, ρε, φίλε, και, και εγώ. Μετά από πέντε χρόνια. Όχι, περάσει... λοιπόν, πέντε, έξι χρόνια. Πέντε... Όχι, όχι, τόσο. Το, 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 το 16. Ναι, πέντε. Έξι και πέντε, πέντε χρόνια. Εντάξει. Όχι τόσο. <laughs> <laughs> πέντε χρόνια έχω να σε και τα είπαμε ωραία, νομίζω είπαμε φόλη τη ύλη. Ναι, όλα. ρε, ναι, ρε, μα αυτό το έχω ανάγκη και εγώ έτσι. Να... να κρατάω μια επαφή με ανθρώπου που γνώρισε. Γνώρισε, ναι, ναι, να σωστά. Είναι σημαντικό. Ναι. Και τώρα πούμε εδώ, φίλε, μπορούμε και πιο συχνά, ξέρεις, να... Εδώ Πώς είμαι, να τα λέμε. Εδώ είμαι. Πλέον εδώ είμαι. Μα, τι, το πρόβλημα μαζί μου ήταν αυτό. Δεν μπορούσα συνέχεια να φέρω σπίτι. Εκεί στο σπίτι. Ναι, 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 και... ναι, αυτό. Έχω και το σκυλί που το σκυλί. Ξέρω, έρχεται εκεί και τα γαμάει όλα. Δε, Η τζου με το που άνθρωπο, χαμός, πέφτει στα πατώματα, <laughs> κλαίει για ένα τέταρτο. Και αυτό δεν έχει σταματήσει. Οπότε έξε, προσπαθώ να το μειώσω λίγο. Mm -hmm. Αλλά γι' αυτό και μ, έφτιαξα αυτό το χώρο. Για να μπορέσω να έχω επιτέλου ένα είναι, πολύ καλά, φίλε. Είναι, τα έχει καταφέρει όλα πολύ καλά μέχρι στιγμή. Είμαι I'm proud of you, bro. I'm, proud, of you, bro. I'm proud Σου άρεσαν τα ακουστικά τώρα, ναι, τώρα μου αρέσει. τώρα μου αρέσει να ακούω τη φωνή μου λίγο. λοιπόν, να ξέρω ότι. θα σα ξαναφέρω. Τέλεια, ναι, εννοείται. Να, να συζητήσουμε και για άλλα πράγματα. Εννοείται, εννοείται. Να συζητήσουμε για cryptocurrency. Ου, γουστάρω κάνουμε ένα research και να δούμε τι γίνεται. Το κάνουμε, ναι, ναι τέλεια, ναι, ναι, τέλεια, ναι, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, Σεφ Τζο. Σεφ Τζο, man. Chef Joe, Joe, man. τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ και εσύ επίση. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Ελπίζω η χρονιά αυτή και η επόμενη να μην μα πάει πίσω και να μα πάει μόνο μπροστά. Θα μα γαμίσει, αλλά. Κα... Κά κάτι να μα γαμίσει, ρε φίλε, αλλά. <laughs> 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 με το μαλακό. Με το μαλακό, ρε φίλε. Λίγο. Όχι <laughs> τόσο σκληρά, α πούμε, όπω πέρσι. <laughs> αυτό. Αυτό. αυτό, αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε. Έγινε, τα λέμε.